Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την πρωτόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα και καλό μήνα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, την Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και φυσικά με την εταιρεία αδερφή Κωνσταντινίδη μαζί μας, αφού μπορείτε να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, με καλό δηλαδή κέρδος, τηλεφωνώντας στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οπότε, για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου καλείτε 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου τώρα και από ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να αποκτήσετε το Kia Picanto και το Kia Rio μόνο εκεί, και να τα κάνετε test drive, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα και να τα αποκτήσετε μόνο από εκεί. Πρώτοι σε όλη την Ελλάδα στο 23 10 5 96 5 96. Μαθαίνετε περισσότερα ή πάτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, προκειμένου να τα δείτε τώρα που άνοιξε και ο κόμβος. Νομίζω ότι είναι ένα σιγάρο δρόμος από το κέντρο της πόλης, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, για να μπαίνει ο Βασίλης Φλαγόπουλος, έχουμε είδηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, σε περίπου σε 5-10 λεπτά πιστεύω θα ανακοινωθεί και επίσημα η κοινή λύση συνεργασίας του Άρη με τον Δημήτρη Πρίφτη. Σε συνάντηση που είναι σε εξέλιξη, αλλά υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ του ατζέντη του Πρίφτη με τον εντεταλμένο σύμβουλο της ΚΑΕ, τον Μάνο Λάσκαρη, υπάρχει συμφωνία για λύση του συμβολέου, η οποία προβλέπει την καταβολή διακανονισμό των οφειλών της φετινής χρονιάς, και ο Πρίφτης δεν διεκδικεί ούτε ευρώ από το δεύτερο χρόνο του συμβολέου του για τη σεζόν, δηλαδή 2017-2018. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Πρίφτης, από όσο γνωρίζω. Ούτως ή άλλως από τα μέσα της χρονιάς ο Άρης πήγε σε μια διαδικασία συμφωνιών με άλλο προπονητή, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Από τον περασμένο Μάρτιο υπάρχει αυτή η συμφωνία, λόγω των οικονομικών θεμάτων δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής. Μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών, 3,5 μηνών, όπου δεν είχε καμία απολύτως ενόχληση ο Πρίφτης, και αυτό το οποίο εισέπρατε είναι ότι δεν είναι στα πλάνα του ιδιοκτήτη για την επόμενη χρονιά. Και από όσο γνωρίζω, υπάρχει πλέον συμφωνία για την κοινή συνενέση λύση του συμβολέου του, και πιθανολογώ ότι για να γίνεται αυτό άμεσα, νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε πλέον την επόμενη ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Καλή εκπομπή. Παρελθόν από τον Άριο Πρίφτης. Ο Δημήτρης Πρίφτης πάει. Λοιπόν, γιατί γελάς? Θα μας το πεις μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε την αγάπη μας δείχνετε και σε επιβραβεύουμε με πλούσια δώρα. Μόλις σε καλέσουμε, πες τη φράση Μετρόπολης 95,5. Άκουσα, κέρδισα. Και κέρδισε smartphones, tablets από τον αγαπημένο σταθμό αξίας 8.000 ευρώ. Συντονιστείτε καθημερινά στο Μετρόπολης 95,5 και ακολουθήστε τις οδηγίες των παραγωγών. Τι πρέπει να κάνετε? Μπείτε τώρα στο metrosport.gr, βρείτε τη φωτογραφία του διαγωνισμού, συμπληρώστε τα στοιχεία σου στην ειδική πλατφόρμα και αυτομάτως μπαίνεις κληρώσεις. Από τις 29 Ιουνίου και μέχρι τις 20 Ιουλίου γίνονται και θα γίνονται κληρώσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου, όπου στις 11, στη 1 και στις 4, μόλις σε καλέσουμε από το Μετρόπολης 95,5, απαντάς σωστή ερώτηση. Εσύ τι σταθμό άκουσες σήμερα? Λες Μετρόπολης 95,5, άκουσα, κέρδισα, και την ίδια στιγμή κέρδισες ένα μοναδικό smartphone ή tablet από τα δώρα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Τόσο απλά.
κύριε Κώστα μου. Σας τα λέμε δύο μήνες πριν. Το καράβι να πούμε έχει αδειάσει, το αμπάρι να πούμε. Τελείωσε. Άδει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, το καλύτερό του να πούμε τμήμα είναι το τμήμα box, το οποίο έχει κανένα δύο-τρεις αθληταράδες οι οποίοι πάνε στα ίσια, κάνουν πρωταθλητισμό, άλλοι το χάνουν στα σημεία, άλλοι το κερδίζουν νοκάουτ. Είναι το μόνο τμήμα, να πούμε, το box του Άρη, το οποίο ας πούμε κρατάει την ομάδα πάρα πολύ ψηλά και έχει και 30-40 σουπεράδες που ακολουθούν εκεί πέρα, 50 να πούμε, και είναι το μόνο τμήμα το οποίο μπορεί ένας αριανός φίλαθλος, Παύλο Παδός, να είναι υπερήφανος. Το μπάσκετ του Άρη. Υπερήφανοι οι Αριανοί μπορεί να είναι για τον κόσμο τους, για την ομάδα τους, για, τον για πάρα τους, πολλά. Για τον κόσμο τους σίγουρα δεν μπορούν να είναι. Γιατί? Ούτε για την ομάδα τους, ούτε για τους παράγοντες. Προχτές ξεφτυλίστηκες πανηγυρικά. Πού, παιδί μου? Εντάξει, αφού το κολλητό σου, αυτός με κίτρινη Πόρσε. Ναι, ναι. Μόλις άκουσα την ανακοίνωση με το Super 3. Την ανακοίνωση του Super 3. Τι έγραφε, πες στον κόσμο. Τι έγραφε η ανακοίνωση. Ναι, τι έγραφε η ανακοίνωση. Μα τι προ, να την πω. Πες την κεντρική ιδέα. Πάνω κάτω, δεν μα νοιάζει. Ότι είναι εναντίον αυτού που είπε ο δικηγόρος. Ποιου? Αυτόν που έλεγε ο δικηγόρος. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Δεν κατάλαβα, κόκκινε. Και ότι δεν στρέφονται σαν Άρης εναντίον του Ηρακλή. Ότι δεν στρέφονται. Σαν Άρης εναντίον του Ηρακλή. Ότι δεν θέλουν. Δεν θέλουν να ανέβουν δηλαδή οι σουπεράδες. Εις βάρος του Ηρακλή στην Αλφα Εθνική. Ναι. Ναι. Είναι ο τρώνε ραπανάκια τότε. Και κατευθείαν, ναι, ο κολλητός του τη γύρισε τη δουλειά. Ποιος? Ο Καρυπίδης. Ναι. Ναι, αφού τους έχει σε υπόλοιψη. Τους έχει σε υπόλοιψη. Τι? Προύτ. Προύτ. Αφού ο κόσμος είπε το γυρνάμε εμείς, το γύρισε κι αυτός. Ναι. Ας βγει μια. Όχι, άκουσε να δεις τώρα, κόκκινε. Αυτά εδώ τα επικοινωνιακά, ναι, τα ξέρουμε από 12 ετών με το Πασόκ. Άμα βγει απόβαση υπέρ του Άρη εις βάρος του Ηρακλή και του Λεβαδιακού και ανέβει ο Άρης Αλφα Εθνική, άμα έχει κόλλο ο Σούπερ 3, ας βγάλει ανακοίνωση. Ξέρεις γιατί έβγαλε ανακοίνωση? Άκου ανακοίνωση, περίμενε, ρε Γρηγόρη, περίμενε. Την ανακοίνωση ξέρεις γιατί τη βγάλανε? Οι οπαδοί ή η ομάδα? Βρε, οι οπαδοί. Γιατί δεν έχουν ούτε μία στις 1,5 εκατομμύριο πιθανότητες να κερδίσουν την υπόθεση. Και θέλουν τώρα να βγουν πάνω και να. Ας βγει μια υπόθεση υπέρ τους. Κι άμα έχουνε κόλλο, σταμάτα ρε, να ολοκληρώσω ρε. Επειδή είναι έξυπνοι και επειδή μαθαίνουν και επειδή ξέρουν ότι στα νομικά πώς έχουν τα πράγματα, μάθανε ότι δεν υπάρχει ούτε μία στα 10 εκατομμύρια να ανέβουνε αλφα εθνική, ό,τι και να κάνουνε στο νομικό κομμάτι. Και βγάζουνε μια ανακοίνωση και καλύπτουνε επικοινωνιακά τα νότα τους και καλά κάνουνε. Εγώ τους προκαλώ όμως και τους λέω, άμα βγει η απόφαση υπέρ του Άρη, θα τολμήσουν να βγάλουν ανακοίνωση εναντίον της απόβασης. Και να πούνε όχι ρε, εμείς θα κάτσουμε β' εθνική. Ας βγει πρώτα η απόφαση, κουφιοκέφαλε, γουρουνοκέφαλε και μοσχαροκέφαλε. Ας βγει η απόφαση υπέρ του Άρη και σου πω εγώ μετά αν οι σουπεράδες βγάλουν ανακοίνωση και πούνε εμείς δεν θέλουμε. Μπερδεύεσαι. Καθόλου δεν μπερδεύω. Διαβάζω την ανακοίνωση. Δεν πάω να διαβάσει. Πιο... Εδώ θα είσαι. Έχουμε ώρα. Εσύ βγήκες και είπες ότι ο Άρης κοιτάει το συμφέρον του και προσφεύγει κατά του Ηρακλή. Λένε λοιπόν. Τι λένε? Οι οπαδοί. Οι οπαδοί τι είναι, διοίκηση? Δίχως διφορούμενες ερμηνείες. Κάτσε. Μην προτρέχεις. Οι οπαδοί είναι διοίκηση. Αν με αφήσεις να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, ρε. Θα μιλήσω και θα καταλάβω. Οι οπαδοί βγάζουν μια ανακοίνωση πανέξυπνα γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται ποτέ τον ποτό να δικαιωθούν. Αλλά αν δικαιωνόντουσαν, δεν θα βγάζουν ποτέ αυτή την ανακοίνωση. Άκου, λοιπόν. Και άλλα ελληνικά θες να σου πω. Λοιπόν, οι οπαδοί λένε. Δίχως διφορούμενες ερμηνείες, δίχως ιδεολογικά και οπαδικά παραθυράκια και επειδή. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα οπαδικά μέσα. Ομάδα με προβλήματα οικονομικά που με την ψυχή των παικτών της και μόνο κόντρο σε όλο το σύστημα κατάφερε αγωνιστικά να μείνει στην κατηγορία για μας πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Άκου τι λέει. Οι νόμοι που θεσπίστηκαν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης του οικονομικά αδύναμου. Αν ενδιαφέρεστε για ηθική καθαρότητα, νομοθετήστε και κάντε αναδιανομή υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων. Όταν θέλετε να την πείτε στους οπαδούς, φέρνετε σαν παράδειγμα το αγγλικό μοντέλο με τα σπόρια στις κερκίδες, αλλά δεν σας ακούμε να φέρνετε για παράδειγμα την αναδιανομή των εσόδων τους που πληρωματούν τους οικονομικά ασθενέστερους. Η ηθική του χρήματος και των νόμων της αγοράς κομμένη και ραμμένη στα δικά σας μέτρα. Όσο για τους ΔΜΕΚ επαναστάτες και εξοικειωτές Μακεδονίας, απλά κοιτάξτε πάνω στο ταμπλό, εκεί πάνω έγραψε, γράφει και θα ξαναγράψει. Ο Θεός του πολέμου δεν έχει ανάγκη από φιάλτη για να κερδίσει τη μάχη του. Κομπότη, Γκαγκάτσι και τα συναυτό της πόλης. Μόνο απέναντί σας. Κύριοι δημοσιογράφοι της πόλης που βιαστήκατε να ερμηνεύσετε τη στάση του Άρη,
Οι κολοτούμπες είναι καθαρά δικό σας σπορ, για σένα μιλάνε. Ο Άρης είναι απέναντι στη Λιβαδιά. Για σένα πάλι. Κύριοι δημοσιογράφοι της μεσημεριανής ζώνης. Για σένα είναι. Ασχοληθείτε με τις κολοτούμπες της ψευτοειθικής ομάδας σας και κοιτάξτε κι εσείς στο ταμπλό. Καμία συμπάθεια σε κανένα, αλλά το στό θα λέγεται. Αλληλεγγύη στον Ηρακλή, ρεζίλια της πόλης, χαλίφιδες της κολοτούμπας. Against modern football, Άρη σημαίνει σύγκρουση, Άρης, θρησκεία, Super 3, λένε οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη. Ναι. Και εγώ σου απαντώ για τον Μπούζο, τα λένε, δεν τα λένε για μένα. Για σένα, για σένα. Εγώ, ό,τι και να τους πω, ό,τι και να με πούνε, δεν έχω. Να σου πω κάτι. Εγώ βρέθηκα χθες το βράδυ στον Κάψονα με 5 από αυτούς. Ναι. Και μιλήσαμε μια χαρά. Γιατί να μην. Άλλο εγώ άκουσα ένα δισκόκινο. Ό,τι και να πω για τους Αριανούς και ό,τι να πούνε αυτοί για μένα, σχέση δεν είναι κακή. Δεν είπα όχι. Ναι. Ό,τι και να μου πούνε, ό,τι και να με γράψουν, δεν έχω ούτε και να χοντρά πράγματα να γράψουν. Καταρχήν δεν θα κινηθώ νομικά εναντίον τους. Ποτέ. Το ξέρω. Ούτε αυτοί θα κάνουν να έρθουν 10 με φάνε λάχανο. Ποτέ. Υπάρχει ένα τέτοιο ομερτά ανάμεσά μας. Όχι. Αλληλοεκτίμηση λέγεται. Ναι. Άκουσε να δεις όμως τώρα. Δηλαδή, εγώ λέω του Σουπεράδης. Δηλαδή, βγαίνει απόφαση και κερδίζει ο Άρης. Έναντι του Ηρακλή και του Λεβαδιακού και ανεβαίνει η Αλφα Εθνική. Δηλαδή, θα βγάλεις τότε ανακοίνωση και θα πεις δεν θέλω. Ή θα πεις τον άλλο πάνε. Γιατί να βγάλει, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν, τι γιατί, συγγνώμη. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά μέσα από το ρεπορτάζ του Άρη ότι ο Άρης δεν έχει δυνατότητες νομικές να κερδίσει την κατηγορία. Και καλά κάνουν και βγάζουν την ανακοίνωση. Γιατί θέλουν επικοινωνιακά μέσα από το δικό τους το προφίλ να δείξουν ότι ο Άρης δεν είναι Καριόλης. Καλά κάνουνε. Άρα είναι προς τιμή τους. Είναι προς τιμή τους, αλλά και εγώ όμως από την άλλη μεριά θα πρέπει να ερμηνεύσω την έξυπνη κίνησή τους. Εντάξει, την έξυπνη κίνησή τους στο κομμάτι να ερμηνεύσω από το δικό μου κομμάτι πώς έχουν τα πράγματα. Όσο για τη μεσημεριανή ζώνη, για τον Μπούζο λένε, δεν λένε για μένα. Νομίζω. Να έχεις υπόψη σου. Γιατί αν μαθαίνεις λίγα πράγματα, γιατί είσαι και λίγο αμαθής. Τι έγινε στην Καστοριά. Μόλις μας είπαν ότι έγινε σεισμός. Πόσο σεισμός έγινε. Μόλις μας είπαν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητό. Μπράβο, ιδιαίτερα αισθητό. Άρα πάνω από 4 ρίχτερ. Έγινε και σεισμολόγος τώρα. Εγώ αν έγινε σεισμολόγος. Από το 78 είμαι σεισμολόγος. Γιατί αυτοί οι σεισμολόγοι τι είναι. Medium είναι οι σεισμολόγοι. Τι είναι. Τι είναι οι σεισμολόγοι. Σιγά την επιστήμη. Ωχ, Θεέ μου. Σιγά την επιστήμη. Σεισμολόγος. Τζάμπα λεφτά παίρνουν από το κράτος. Σεισμολόγος. Μπορεί να με πει εμένα ότι θα γίνει 7 ρίχτερ σε 2 μέρες να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Μπορεί. Ο μετεωρολόγος όμως μου λέει, Ραπτόπουλε, σήμερα και αύριο να πούμε θα έχεις καύσωνα. Πρόσεχε, μπορεί να ψοφολογήσεις την ηλικία που είσαι. Μπαμ, μπαμ, πάω στην παραλία, βουτάω την κασίδα μου, τα φτιάχνω, τα κάνω, τα ράνω. Σου λέει, μετεωρολογικό υπέρβαρο βάρη. Ο σεισμολόγος τι είναι. Ένας φαφλατάς, ο οποίος να πούμε, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πει τη σεισμική αυτή πόσα ρίχτερ ήταν και τι έγινε. Μπορεί να με προστατεύσει εμένα. Τι αν με πει. Τι αν με πει ο σεισμολόγος. Μετά από το 78 ο Παπαζάχος. Άλλα αντί άλλων με έλεγε. Άλλα αντί άλλων με έλεγε. Και το τιμήσαν στην πόλη. Εγώ τον κρέμαγα. Παρακάτω, λέγε. Δεν καταλαβαίνεις κάτι. Να καταλάβω, ρε. Πρέπει σε αυτή τη χώρα κάποιος τρελός να πει τα πράγματα πώς έχουν. Ναι. Τι το έγκλημά σου ποιο είναι. Ποιο είναι το έγκλημα, εσύ δεν με πεις. Εσύ δεν με κρίνεις. Να με πεις. Οι μετεωρολόγοι δεν είναι medium. Τι είναι οι μετεωρολόγοι. Δεν είναι medium. Φυσικά, αφού πετυχαίνουν το 90% από αυτά που λένε, τους το πέτω. Ο σεισμολόγος τι έχει πει. Τι με χρησιμεύει εμένα. Οι σεισμολόγοι δεν είναι medium. Να το πω άλλη μια φορά. Ναι, οι σεισμολόγοι. Η σεισμολογία είναι μια επιστήμη. Τι επιστήμη. Η οποία μελετά. Τι μελετά. Τους λόγους που υπάρχει σεισμή. Το πω 4 και το φλοιό της γης. Τι με νοιάζει. Που μελετάει τους λόγους που γίνονται σεισμοί. Ναι, ναι. Το ναι. Για ποιο λόγο ένας χώρος συγκεκριμένος έχει σεισμική δραστηριότητα, μικρή ή μεγάλη. Μάλιστα. Και το ποιες είναι οι δυνατότητες να φτάσει από πού μέχρι πού. Μα τι λες, ρε. Λοιπόν, συγκινήθηκα. Καλά. Άσε μας καημένα τώρα. Και αυτοί άλλο τόσο συγκινούνται όταν εσύ μιλάς για τα συστήματα των ομάδων. Ναι. Για αυτούς είναι σημαντικό. Για σένα μπορεί να μην είναι. Ας μην το κάνουν. Δεν δηλώσανε μαντίο το Δελφόν οι σεισμολόγοι. Ναι. Τι είπανε. Δεν είναι μαντίο το Δελφόν. Καταρχήν στον κόσμο, στο λαό κάτω, οι σεισμολόγοι είναι και αντιπαθείς γιατί ο ένας βρίζει τον άλλον. Σαν τους πολιτικούς είναι. Όχι, ο άλλος μας έβγαλε μηχάνημα πρόβλεψη των σεισμών και 50 χρόνια τώρα πρόβλεψη των σεισμών. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό, ρε. Σαν χλαμάρα. Υπάρχουν επιστήμες, βιολογία, τι χημεία, τι θες, φυσική, τι θες, μαθηματικά, τι θες. Τι θες, ιατρική θες, τι θες, μετεωρολογία, τι θες. Ψυχολογία, τι θες. Δεν είναι καλή. Πώς το πες. Οι ψυχολόγοι δεν είναι καλή. Πώς δεν είναι καλή. Ψυχολόγοι, όλα. Οι μετεωρολόγοι δεν είναι καλή. Το σεισμολόγο τι να το κάνω, ρε, άχρηστος είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε. Τι άμε κάνει. Όταν σου λέει. Τι με λέει. Ότι αυτό το κομμάτι ναι, ναι. της γης ναι, ναι.
έχει περιθώρια σεισμού από τόσο μέχρι τόσο. Ναι, τι λες, Λα... σιγά. Καταρχήν, η ανοικοδόμηση που γίνεται στη χώρα αυτομάτως, ναι, μάλιστα, έχει προδιαγραφές συγκεκριμένες. Έλα ρε, τι μου λες. Δηλαδή για να κάνεις ένα σπίτι, ναι, ναι, άλλη οικονομική κατασκευή γίνεται, ναι, σε ένα πολύ σεισμογενή χώρο, όπως, ναι, είναι η Ιαπωνία, Φελίπη. Ναι, σωστό, ναι. Και άλλο σε ένα χώρο... Θέλω εγώ σεισμολόγο για να δώσω διαταγή, να πούμε, ενώ τα 200 χρόνια με κάνει εκεί σεισμού, Σαν Φρανσίσκο και ιστορίες. Χρειάζομαι εγώ το σεισμολόγο για να πάρω δόμηση ιδιαίτερη κτλ. Δεν μας παρατάζει, ρε κόκκινε μεσημεριάτικα, να πούμε. Άντε να κάτσεις από εκεί πέρα. Κατάλαβες γιατί είναι η συγκεκριμένη επιστήμη. Δεν υπάρχει για μένα επιστήμη σεισμολόγου. Και, επειδή, και για αυτούς δεν υπάρχει εσύ. Με νοιάζει εμένα, ρε. Μπορεί να μην υπάρχουν για κανέναν. Και εγώ, σαν Αυτόπουλος, λέω του σεισμολόγου, όταν λέει σεισμολόγο, γελάω. Του λέω, παίρνει τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά, παίρνει. Έτσι λέω. Τζάμπα λεφτά, παίρνει. Άκου να δεις, κάποτε τα ίδια έλεγες για τους γιατρούς. Τι είπα. Τους χρειάζεται. Τα έλεγες. Οι γιατροί, οι δείξει, οι πήξει, οι κακοί, οι στραβοί γιατροί. Πότε κόκκινε, είναι καταγεγραμμένο πουθενά ότι λέω εγώ ενάντια των, ναι, γιατρών. Πού. Ήσουν αντίον των γιατρών, γιατί, χρόνια. Γιατί. Χρόνια. Γιατί ήμουν. Μέχρι που αποφάσισες να δεις ότι. Είπα εγώ κακό λόγο για την ιατρική. Εγώ και την ιατρική, αλλά αντίον των γιατρών. Καταρχήν είμαι αυτός που λέει ότι οι επεμβατικοί γιατροί πρέπει να είναι οι πιο υψηλά αμοιβόμενοι στον κόσμο επαγγελματίες. Συμφωνούμε 100%. Γιατί μπορεί να πάρει την κιλάρα, το σπλαχνικό λίπος που έχει εκεί 4 κιλά, να μην πω μεσημεριάτικα. Θα σε πιάσει αυτή η Καρατζαφέρης. Θα πέθαινε ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης. Αποξία σκολικοειδήτητα. Μπαμ, 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 μια χαρά. Από πού ανακαλύπτω. Βάλω εγώ το σεισμολόγο. Η ίδια λεφτά να παίρνει με το γιατρό. Δηλαδή μπορεί ο σεισμολόγος να παίρνει 1500-2000 ευρώ και ο γιατρός να παίρνει 900, ρε. Έχεις τρελαθεί. 4,9 μετά... στη Φλόρινα, ναι, με επίκεντρο στο Σκόπια. Ωραία. Ας μας πει αυτός τώρα. Είναι προσεισμός, μετασεισμός, τι είναι. Να ακολουθήσουν μετασεισμοί. Θα σου πω. Θα μας πει κανένας μετεωρολόγος. Θα σου πω. Ας βγάλει. Μετεωρολόγος πήγε το σεισμό. Άκου τη βλακία. Όχι, βγάλε ένα σεισμολόγο. Αν θα του πει. Μπορούν να σου πούνε, υπάρχουν. Τι θα με πούνε. Τι θα με πούνε, ρε. Εμένα με είπε ο Παπαζάκος. Έχω ακούσει πολλές φορές. Να τελειώσω. Εμένα με είπε ο Παπαζάκος 24 Μαΐου σε σεισμό 5,8 Ρίχτερ. Μη φοβάστε, λέει, ότι ακολουθούν. Κόβουν με μετασεισμοί. Περίμενε, ρε. Λέει ο μετεωρολόγος. Δεν ακούγεσαι. Είναι μετασεισμοί. Του 5,8 και σε 25 μέρες μου τραβάει ένα 6,9, το οποίο μου λέει ότι είναι 6,5. Και τι ήταν αυτός ο 6,9 που έγινε, με ξεγέλασε ή όχι, λέγε ρε κόκκι. Πρώτον ήταν 7,2. 7,2 ήταν. Πρώτον άμα ήταν 7,2. Ο λόγος που γράφτηκε τότε, τι? Και πέρασε ότι ήταν 6,5. Ναι, ναι, τι ήταν. Ήταν συγκεκριμένος γιατί υπάρχει νόμος, ναι, ο οποίος έλεγε ότι έπρεπε να αποζημιωθεί όλη η πόλη. Ναι. Εντάξει. Και ο Καραμαλής ο Εθνάρχης. Άμα θες να είσαι καλός, άμα θες να κάνεις τον τρελό, ναι, ναι, να τον κάνεις σωστά. Ξέρω εγώ όχι, τι ήταν. Άκου να δεις. Ξέρω εγώ τι ήταν. Μπορεί να σου πει λοιπόν ο υπεύθυνος, ναι, ο σεισμολόγος. Τι ότι, τους είπαν ότι, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Τους είπαν δηλαδή, λες τους σεισμολόγους, πείτε το 6,5 γιατί αν το πεις 6,6 θα πληρώσει το κράτος. Αυτό λες. Αυτό τι. Με δικαιώνεις τότε. Τότε είσαι βλάκας, με δικαιώνεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι και βλάκα. Μπορεί να σου πει ο σεισμολόγος. Τώρα με δικαιώσεις. Κάνεις λάθος. Τώρα με δικαιώσεις πλήρως. Σου λέει λοιπόν ότι αυτή η περιοχή δεν μπορεί να γίνει πάνω από 4,9. Για εκεί που έγινε ο σεισμός τώρα. Άπαξ και δεν γίνεται πάνω από 4,9, λένε ότι αυτό ήταν ο κύριος σεισμός. Λένε έχουν μια κλίμακα που είναι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Για χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα, αντοχή στο πλήσιμο και πιστοποιημένα με κλασ 1, υπάρχει μόνο ένα όνομα, το Vitex Classics. Βάψε ό,τι θες μόνο Vitex. Στα τρία καταστήματα Κοσμάογλου, Φιλίππε 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίστοιχα 82 στο Φίνικα. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-480-606. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι.
Δευτέρα και καλημέρα σε όλους. Έχω μια ολόκληρη εβδομάδα να ψάξω το θησαυρό στο διάσημο νησί των πειρατών. Ο γιγάντιος νεροκουβάς αδειάζει πάνω σου κάθε μισό λεπτό, ενώ εσύ δίνεις μάχη με τις 9 τσουλήθρες. Life is wonderful στη Waterland. Ήταν το δελτίο καθημερινής δροσερής τρέλας από τη Waterland και το Μετρόπολης 95,5. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετ Κανίτσα. Πετ Κανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ φορακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετ Κανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Cash and Carry υπάρχουν πολλά, αλλά το Cash and Carry του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός Cash and Carry. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Cash and Carry. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανή. Στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. Τηλέφωνο 2310-4747-85. Θερμαϊκός Cash and Carry. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο? Θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάτε την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματος σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Αγάπη μου, είδες τη διαφήμιση της Dacia? Πρώτη φορά μια μάρκα προσφέρει τόσα πολλά με τόσα λίγα. Λοιπόν, θέλω το Dacia Sandero. Έχει οθόνη αφής 7 ιντσών, κινητήρες stop and start, ηλεκτρικά παράθυρα και όχι μόνο μπροστά. Και όλα αυτά από 9.490 ευρώ. Και για τις αποδράσεις μας, τι λες τώρα? Εγώ θέλω Dacia Duster. Με cruise control, προβολής ομίχλης, τον κορυφαίο diesel κινητήρα, αυτόματο κυβότιο και με μόνο 17.680 ευρώ. Αγάπη μου, πρέπει να αποφασίσουμε. Αποφασίσαμε. Dacia. Και με 5 χρόνια εγγύηση. Δεν χρειάζεσαι πολλά για να έχεις τα πάντα. Στο δίκτυο Renault Dacia. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, Νοναμπέλα, Βραζιλιάνο, Στρασιατέλα, Σι Σινιόρ, Μερσί Μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένος. Σιγά μην ταξιδέψεις στην Καραϊβική για να ζήσεις την απόλυτη περιπέτεια. Πάρε την παρέα σου και έλα να παίξεις στον ολοκένουργιο στίβο μάχης του Magic Park. Με 6 απίθανες πίστες επιβίωσης γεμάτες εμπόδια. Βγες νικητής και κέρδισε κάθε μέρα χρηματικά έπαθλα και πλούσια δώρα. Στίβος μάχης στο Magic Park. Το πιο περιπετειώδες καλοκαίρι ξεκινά. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS
φλόιχο έχεις? Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Ελπίδος 34 στις ΙΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.neymaris.com. Νεϊμάρης. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Όταν είσαι οδηγός BMW, ξέρεις να εκτιμάς το αυθεντικό. Ξέρεις να αναγνωρίζεις το καλύτερο. Ξέρεις να απαιτείς το περισσότερο. Και ξέρεις πού θα το βρεις. Στο δίκτυο επίσημων εμπόρων εξουσιοδοτημένων επισκευαστών BMW. Το μόνιμο πρόγραμμα BMW Value Service προσφέρει στην BMW σας το σέρβις που της αξίζει σε τιμή που αξίζει. Με πακέτα συντήρησης που ξεκινούν από 50 ευρώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 4 ετών. Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες απολαμβάνετε προνόμια που αυξάνονται με την ηλικία του αυτοκινήτου σας. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Νομίζετε ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκεφτείτε το. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera? Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Καπά για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Να δώσει τώρα στο Ραπτόπουλο να κάνει μετάβαση στο driver seat. Seat. Εγώ μουσικός παραγωγός δεν είμαι. Λοιπόν. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τέτοια seat meet. Λέγε. Sniff and the tears. Με sniff είναι στο Mickey Mouse αυτός που κλαίει. Sniff. Tears είναι τα δάκρυα. Άντε, τελείωνε. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Ο Κλειδαράς, ο οποίος φροντίζει αν πάτε εκεί να σας βγάλει κλειδιά immobilizer ή έρχεται στο δικό σας χώρο να σας ανοίξει. Ό,τι και αν έχετε, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, από μία πόρτα μέχρι ένα χρηματοκιβώτιο, τόσο καλός και δυνατός είναι, άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία, Πετκανίτσας, με τηλέφωνο το 85-27-27. Πριν συνεχίσουμε τα θέματά μας, να πω ότι είναι μεσημέρι και πολύ πιθανό να πεινάς. Όταν πεινάς. Τώρα ρε ηλίθιε μου, έρχεσαι στο σάντουιτς, βλαμμένε. Κάτσε να πω την αλήθεια μου, κανένα άλλο. Δεν το έφαγα, ρε. Δεν το έφαγα, ρε ηλίθιε. Στο κρυψα. Έψαχνε το σάντουιτς. Έψαχνε το σάντουιτς. Βλέπω το σάντουιτς μόνο του να είναι. Λέω αυτό του φαλακρού είναι, δεν μπορεί. Το έχεις αυτό το κουμπί να αρπάζεις πράγματα από. Να αρπάζω πράγματα. Ναι, εγώ αρπάζω στυλό. Το κρύψα. Εντάξει, εσύ αρπάζεις. Τι άρπαξες? Τώρα μπορεί να άφησες κιόλας. Ένα πράγμα που άρπαξα από σένα πες. Από μένα δεν άρπαξες. Από ποιον? Δεν μπορείς να αρπάξεις από μένα. Το ότι το κρύψα δηλαδή είναι. Ούτε κάτι το έχω δαγκώσει. Πάνε, άτε. Αν πεινάτε κι εσείς, deliveras.gr, διαλέγετε ανάμεσα από 2.500 προσφορές ή μπαίνετε στο deliveras.gr, το σχετικό application, το κατεβάζετε στο κινητό σας προκειμένου να έχετε ό,τι θέλετε άμεσα γρήγορα στο δικό σας χώρο. Λοιπόν, σου έχω νέο.
Ναι, πες μου. Αφορά ομάδα Β' Εθνικής. Πριν μου πεις το νέο της Β' Εθνικής, να σου πω ότι ο Πρίφτης πάει σε πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπράβο. Τώρα άκουγα το Βλαχόπουλο έξω που το έλεγε, αλλά δεν έλεγε την ομάδα που ήταν, γιατί πήγα να κρυφακούσω. Και έλεγε ο φίλος μου ο Πρίφτης. Ο φίλος μου ο Πρίφτης κλείνει σε πολύ καλή ομάδα. Μπράβο. Και είναι τόσο φίλος του ο Πρίφτης. Δεν του λέει την ομάδα. Όχι, που τον παίρνει τηλέφωνο ο Βλαχόπουλος και δεν του ανοίγει το τηλέφωνο ο Πρίφτης. Που σημαίνει αυτούς πρέπει να τους πηδάς κανονικά. Άκου να δεις, άκου. Πρέπει να τους απαυτώνεις κανονικά. Αυτούς όλους προπονητές, προέδρους κτλ. Παίκτες. Όσους έχουν ανάγκη είναι όλο γλύκες. Όταν να πούμε σηκωθούν και φύγουν και πάνε να την κάνουν, κλείνει το κινητό και φεύγει. Για να σε σέβονται λοιπόν, πρέπει να τους απαυτώνεις κανονικά. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Είναι αυτή η γνωστή λαϊκή ρίση που λένε. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν το απαυτώνεις, δεν σε σέβεται. Άντε, μπράβο. Και ο Πρίφτης λοιπόν τώρα που δεν ανοίγει το τηλέφωνο στο Βλαχόπουλο. Καλά να πάει εκεί που θα πάει, γιατί από ό,τι έλεγε ο Βλαχόπουλος θα πάει. Κατάλαβες, Πρίφτη! Κάνεις το μάγκα στο Βλαχόπουλο! Σταμάτα. Και ρουφιανεύει τώρα σταμάτα, ο Φαλάκρος. Δεν είναι αστεία αυτά. Αυτά είναι συμπεριφορές. Αυτά δεν είναι αστεία. Γι' αυτό όσο τον έγλυφε. Γι' αυτό όσο έγλυφε τον Πρίφτη ο Βλαχόπουλος και τι καλός προπονητής και τα λοιπά, τον είχε στα σίγουρα ο Πρίφτης. Τώρα που φεύγει ο Πρίφτης, κλείνει το τηλέφωνο στο Βλαχόπουλο. Αλλά έπρεπε να είμαι εγώ να κάνω το ρεπορτάζ. Να τον έκανα τον Πρίφτη να έρχεται εδώ απ' έξω από το Μετρόπολη να παρακαλάει. Γιατί οι σουπεράδες και οι άλλοι οι Αριανοί το λέγανε ότι είναι μάπας προπονητής. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε. Έχω νέο επί του πιεστηρίου. Τι. Τι. Έχω νέο. Τι. Καλό. 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 Ναι. Δεν είναι καλό το νέο. Τι είναι, κακό το νέο. Δυνατό. Καλό είναι ή κακό. Δυνατό. Κακό νέο. Ναι, κακό νέο. Κακό νέο. Ναι. Διαλύεται ομάδα Β' Εθνικής. Διαλύεται ομάδα Β' Εθνικής. Πάει στη Γάμα πάλι. Πάει στη Γάμα πάλι. Ποια, την ξέρεις. Ναι. Πες την. Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός. Ήταν. Ρωτάω, ρε φίλε. Ναι. Αν και εφόσον αυτό που λέω. Ναι. Από την πηγή που το έχω ισχύει 100%. Ναι. Γιατί τέτοιο σκόπο, τέτοιο αγώνα, γιατί ακόμα με τον Άρη πρόπερση να ανέβει. Πού να ξέρει. Και τώρα βαράει. Δηλαδή. Τι προγραμματισμό κάνουν. Στάσου, στάσου, δηλαδή, ειλικρινά. Στάσου ρε κόκκινο. Αυτό δεν ισχύει που λες. Κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Σωστά. Έτσι. Και ο Κυριακού κυνηγούσε τη Μάρη, να πούμε, που τον κατάκλυψε και του φάγε τα λεφτά. Και έτρεχε και έκανε και χθες έπαθε ένα έμφραγμα. Ο άνθρωπος πέθανε. Τι να πει ο Κυριακού, επειδή θα πεθάνω σε δύο χρόνια, δεν κυνηγάω τη Μάρη για τα κλεμμένα που. Η ζωή έτσι είναι, έχει ανατροπές. Δηλαδή πριν δύο χρόνια έπρεπε να σκεφτεί, α, θα διαλυθώ σε δύο χρόνια, άρα μην τον κυνηγήσω τον Άρη. Αυτά που λες. Κάθε, εδώ η ζωή κάθε μέρα περνάει εξελίξεις, ανατροπές έχει. Είναι εγωιτευτική. Τι? Είναι εγωιτευτική. Δεν είναι εγωιτευτική. Δηλαδή, για τώρα σένα μπορεί να είναι απογοιτευτική. Όχι, τι? Δεν είναι, είναι όπως θα βλέπεις. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι, ναι, πάντα. Ναι. Αλλά λέω τώρα. Εγώ βλέπω μισοάδιο το ποτήρι και έρχομαι με αυτά τα μούτρα. Και εσύ που έχεις, το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, έχεις τα μούτρα της Μεγάλης Παρασκευής. Τελικά ποιος βλέπει το ποτήρι της Μεγάλης Παρασκευής. Μούτρα είναι αυτά που έχεις κάθε μέρα. Τόσο ζήλια, ρε. Τι να σε ζηλέψω, ρε κόκκινα. Την ομορφιά μου και τη γοητεία μου τόσο πολύ μπορεί να. Δηλαδή, τι κάποια λοιπόν, μπορεί. Λοιπόν, άλλο θέματα. Επειδή είμαι ωραίο. Πάμε, είσαι ωραίο. Πάμε, άλλα θέματα. Δηλαδή, τώρα αυτό για σένα δεν είναι είδηση. Ποιο είναι είδηση? Το ότι ο Πανσεραϊκός βαράει. Ότι τα λιμοτάγαρα των Σερών έχουν ένα πάρα πολύ πλούσιο νομό. Και ότι περιμένα τα λιμοτάγαρα να πληρωθούν από τη Λαμία. Αυτά τα λιμά. Και θα πάνε στη Γάμα Εθνική. Και πρέπει εγώ τώρα να στεναχωρηθώ ή να χαρώ. Είπα να στεναχωρηθείς. Τι, τώρα, και τι με νοιάζει εμένα. Άμα πάει ο Πανσεραϊκός από τη Β' Εθνική στην Καμπάνα να διαλύσει κιόλα. Ξέρει μια στεναχώρια από εγώ τον Πανσεραϊκό. Δεν φάω το βράδυ. Μα. Τι μα λε μόνο τώρα. Καλά. Φάγανε ότι. Τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν απλήρωτα. Ο προπονητή ήταν απλήρωτο. Ο προπονητή μπορεί να έχει λεφτά περιουσία από ό,τι μαθαίνω. Αλλά οι παίκτε είναι. Δεν ξέρω τι έχει. Περιμένανε το μάτ Πανσεραϊκό Άρης για να πληρωθούν. Ωραία. Και λέγανε άμα κερδίσουμε τον Άρη θα πληρωθούμε. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή. Και αν είμαι και Αριανός, τι να πω. Γιατί το κάνανε αυτό. Καλά κάνανε και το κάνανε. Και τώρα που διαλύονται, τι να πω. Ας βρεθούν όλοι οι ταγαράδες εκεί στις αίρες και κάποιον παραγωγή. Έχουν λεφτά εκεί πέρα στις αίρες και κάτι λίρες θαμμένες. Να σώσει τον Πανσεραϊκό, αν τον αγαπάνε. Άλλα θέματα. Παρακάτω. Αυτό που στην Ελλάδα όλοι έχουν μια άποψη πρέπει θέλει να σταματήσει. Η σεισμολογία είναι πολύ σπουδαία επιστήμη. Μην τα ισοπεδώνει το όλα. Για σένα. Ποιο το λέει αυτό? Ο φίλος, ο Μπίζελος. Ο Μπίζελος. Να είναι Καστοριανός ο Μπίζελος. Θα κοιμηθεί μια μέρα να πούμε το βράδυ και αντί για 4,9 να κάνει 6,9 να του δει στέγη στο κεφάλι και να μου πει μετά ότι η σεισμολογία τι ωραία επιστήμη που είναι. Ενώ αν είσαι καρδιοπαθής ή είσαι ξέρω εγώ νευροπαθής ή είσαι της μεγάλης ηλικίας, έρχεται ο μετεωρολόγος και σου λέει Ραπτόπουλε, σαβούρα, κόκκινε, ετοιμοθάνατε, προσέξτε καλά τι θα κάνετε, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, γιατί επέρχεται κύμα καύσωνα. Μέχρι τότε. Εκεί. Ποια λέει η επιστήμη, αυτή που είναι η μετεωρολογία ή η σεισμολογία που είναι τάχαμ δίθεν. Και τι να το κάνω εγώ που θα με πει το σεισμός είναι 4,9. Να, εγώ άμα κάτσω τώρα εδώ πέρα και με κουνήσεις,
θα σου πω, με απόκληση 0,5, 0,3, πόσο είναι ο Ρίχτερ, πόσο είναι. Άμα είναι 5,2 είναι 4,8. Ακούσατε. Τι ακούσατε. Τέρμα οι σεισμολόγοι. Άμα κάτσω εγώ εδώ και εκεί είναι ένα σεισμός. Σου πω πόσα Ρίχτερ είναι. Αντίνα... Περίμενε. Αυτό το κούνημα πόσο είναι. 5,5. Έπρεπε να είναι κάτω. Αυτό το κούνημα πόσο είναι, λέγει. 5,8. Άμα σε... και άμα πέφτεις κάτω πόσο είναι. Και πόσα δευτερόλεπτα και διάρκεια, τα πάντα θα στα πω εγώ. Σεισμολόγος. Άσε με. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Έβγαλε, λέει, το μηχάνημα ο άλλος. Υπάρχει να, ένα... να πει, λέει, ποτέ, λέει, θα γίνει ο σεισμός. Έχω, λέει, μηχάνημα πρόβλημα σεισμού. Α, έφυγε από εδώ πέρα. Μπορεί, σαχλάμαρα. Μπορεί να γράψει να πει ότι υπάρχει σεισμική. Βράσε τώρα, μπορεί να πει σε ένα μήνα θα γίνει σεισμός εκεί. Να προστατευτώ εγώ να ξέρω. Τι να με κλέφτεις και να τη χτίσω καραούλια απ' έξω. Αν θα σου δώσει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζει. Δεν έχει δώσει. Ποτέ. Ρε φίλε, έγινε στη Μυτιλήνη πριν από κανένα μήνα σεισμός. Ναι. Και ο σεισμός ήταν 5,8 που ένα χωριό ολόκληρο καταστράφηκε. Γιατί καταστράφηκε, δεν το έσωσε ο Άγιος Ραφαήλ εκεί στη Μυτιλήνη, Άγιος είναι. Γιατί δεν το έσωσε. Να κάνεις παράπονο στον Άγιο. Θα κάνω στον Άγιο παράπονο. Να πα. Θα πω, Κουτσαμάν, επειδή δεν έχω κάνει Άγιο. Επειδή Άγιος, δεν έχω κάνει Άγιο. 5,8 στη Μυτιλήνη και ρημάζεται το χωριό, να πούμε. Λοιπόν. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο σεισμολόγος. Ο σεισμολόγος, ναι, τι είπε. Και λέει, ναι, ναι. Το ρωτάει μία παρουσιάστρα, λέει, συγγνώμη, λέει, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, να ανησυχούμε, ήταν ο, ήταν ο μικρός σεισμός, ο ναι. μεγάλος σεισμός, λέει, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε, άκου απάντηση τώρα, ναι. Η περιοχή συγκεκριμένη. Ναι, 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 ναι. Σιγά μη ρε. Έχει. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να πάω να πνοεί. Τι αναπνοεί, αυτό ρέψιμο. Έχει, είναι. Έχει δεδομένα, λέει, ναι. Σεισμών. Ναι. Μέχρι 5,8. Ναι. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος. Αυτό σεισμός. Το κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι απάντηση, ξέρεις. Γιατί το κατά πάσα πιθανότητα ο γιατρός δεν σου λέει έχεις το έντερο κατά πάσα πιθανότητα καρκίνο, σου λέει υπολείποδα υπάρχουν... ή αυτό είναι καρκίνος. Υπάρχουν δεν σου λέει, ξέρεις κάτι, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν έπανε σύσμοι, ναι, άσε, οι οποίοι γίνονται λόγω της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών. Μένα, υπάρχουν σεισμοί ηφαιστειογενείς. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν... Δηλαδή, άμα γίνει, συγγνώμη. Δηλαδή, άμα γίνει ηφαιστειογενή σεισμό, για το καταλάβω. Ρε φίλε, τα ρήγματα τα οποία τα υπάρχουν. Πώ λέγεται το ρήγμα τη Ανατολία, φαίνεται ναι, που υπάρχει ναι. εδώ. Και γίνονται μεγάλε ρήγματα. Η Ανατολία ποια είναι, η Σερβιτόρα ή η Ανατολία. Μάθε. Τι να ξέρω εγώ ποια είναι η Ανατολία, ρε. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι ναι, σοβαρό. Ναι, σοβαρό, ναι, λοιπόν, ναι. Κάτσε και μελέτησε και δε ναι, ναι. τι συμβαίνει και θα σου πούνε ότι αυτό, αυτό και αυτό ισχύει. Ναι. Αλλά ναι. δεν υπάρχει ντε και καλά σύνδεση μεταξύ των ρηγμάτων. Όταν όμως βλέπεις ότι κόκκινε, σαν ντόμινο μετατοπίζονται οι πλάκες. Πήρε κόκκινε τις πλάκες. Σου λέω, μου λέει μου λες. Ότι σήμερα στην Καστοριά θα γίνει σεισμός. Μπορεί να το προβλέψει. Όχι. Τώρα που έγινε 4,9 μπορεί να μου πει αν αυτός είναι μετασεισμός ή προσεισμός ή αυτός είναι ο κύριος σεισμός. Μπορεί να το πει. Πάλι όχι. Α, τράβαρες τα θέματα τώρα. Α, παράτα με τους σεισμολόγους. Τζάμπα λεφτά. Παρακάτω. Δεν θα ήθελα να ήμουν παοξής και ευτυχώς που δεν είμαι. Γιατί δεν είσαι παοξής. Ευτυχώς που δεν είμαι. Γιατί ευτυχώς, πρέπει να ακούσω το λόγο. Αυτό που έγινε χτες είναι. Ναι, τι έγινε το χτες. Κάτι άλλο. Για πες μου, σε παρακαλώ. Περιμένουν μεταγραφές, δεν περιμένουν. Περιμένουν μεταγραφές. Μεταγραφές γίνονται. Όχι, κατά πάσα πιθανότητα ακόμα είναι σφίγματα. Την είδηση την άκουσα. Την άκουσα, ναι. Πληρώνει, λέει, το βιολογικό καθαρισμό Θεσσαλονίκης να καθαρίσει ο Θερμαϊκός ναι. όλων ο Σαββίδης. Μάλιστα. Εγώ αφήνω το κομμάτι το τεχνικό. Εσύ τώρα αν είσαι παοξής. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Θέλεις θέματα. Θέλω, ναι. Αν θέλεις θέματα, μάθε να ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί τώρα να βγει ο οποιοδήποτε και να πει ότι τι πόλη είναι αυτή που έχουμε, τι μηχανισμοί είναι αυτοί, τι κράτος. Εσύ τι λες, ό,τι θέλω. Κόκκινα, εσύ τι λες. Εγώ τους αφήνω αυτούς απ' έξω. Θα μιλήσουμε για αυτούς που θα χρειάζεται. Ναι. Λέω όμως ο Παοξής. Ναι. Βλέπει να μην γίνεται μεταγραφή. Ναι. Και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι διατεθειμένος να δώσει ο επιχειρηματίας και προς τιμή του. Μάλιστα. Για να γίνουν καθαρισμός της πόλης. Και λες εσύ, πρόεδρε, μας δουλεύεις. Ναι. Θα καθαρίσει το Θερμαϊκό και θα δίνει μια, ένα ευρώ για την Παοκάρα να πάρει κανένα μεταγραφή. Εσύ σαν Θεσσαλονικιός τι λες. Σαν Θεσσαλονικιός. Ναι, ναι. Εσύ τι λες. Σαν παραγωγός τι. Θα ήμουν πολύ ηλίθιος για να πω ότι προτιμώ να δώσει άλλο τα λεφτά. Φυσικά και να καθαρίσει ο Θερμαϊκός. Αν ήταν στον Ηρακλή, θα έλεγε το ίδιο. Θα με ενοχλούσε. Θα πω τι, δεν κάνει ναι. μεταγραφές. Ναι, ναι. Για να καθαρίσει το Θερμαϊκό. Ναι. ναι. Θα το έλεγα. Να πούμε το παιδάκι σου, η γυναίκα σου, η φίλη σου. Ξέρω, μισό λεπτό. Θες ειλικρινή απάντηση ή θες παραμύθια. Εσύ θες δηλαδή, είναι προτιμότερο για σένα ένα πρωτάθλημα παρά η βρωμίλα του Θερμαϊκού που πιάνει από το Μαρκίζ μέχρι το Καραμπουρδάκι και βρωμάει στα πύλα του Θερμαϊκού. Δηλαδή, τι είναι σπουδαιότερο σε αυτή την πόλη. Να πάρει ο Πάο και ένα βρωμοπρωτάθλημα ή να καθαρίσει βιολογικά ο Θερμαϊκός κόλπος. Δηλαδή, σαν Θεσσαλονικός, τι λες εσύ. Να πάρει ένα βρωμοπρωτάθλημα ο Πάο.
και να το πάρει και να πανηγυρίσει και να βρωμάει κατήλο θερμαϊκό και να παθαίνουμε έμφραγμα περπατώντας εκεί τα σκαλάκια. Αν ήταν η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Καταλαβαίνω την ποιότητα του χαρακτήρα σου. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Γιατί είσαι άνθρωπο. Όπως όλοι βγουν και πούνε ότι θέλω πρωτάθλημα αντί βιολογικό καθαρισμό, γιατί είσαι ένα άνθρωπο. Οι γονείς μας, ο παπάς και ο μπαμπάς μου, στο θερμαϊκό κάνανε μπάνιο. Φαντάσου τι έγινε ο θερμαϊκός. Κάποια στιγμή έγινε το εξής έργο. Το έργο αποχέτευσε. Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε. Σταμάτα, ρε βλάκα. Δεν με νοιάζει, σήμερα. Κάνανε αποχετευτικό έργο για να πέφτουν τα λίμματα της πόλης στο θερμαϊκό. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχει αυτή η πόλη, τη θάλασσα, τη διαλύσανε. Με έργο που κάνανε. Νοιάζει, ο Θεός να το ονομάσει έργο. Τώρα τι γίνεται. Και με ρωτάς. Έρχεται ο ανθρωπάτος. Εννοείται ότι θέλω να δω κρανώ το θερμαϊκό να γυαλίζει, να είναι πεντακάθαρο. Ναι. Εννοείται. Αλλά σου λέει ο Παοξής, εσύ μιλάς μόλι σατανόγρη γιατί τη Ηράκλειο δεν σε νοιάζει. Ναι. Και θα έχει δίκιο από τη μεριά του το λέει. Ο Παοξής δηλαδή σήμερα. Από τη μεριά του έχει δίκιο το λέει. Για μένα. Δεν μπορώ να το χρεώσω. Στου 100 Παοξίδες πόσοι θέλουν μια πόλη με ωραία θάλασσα να μην μυρίζει, να είναι ερωτεύσιμη. Από να πάρω βρωμοπρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. 100 ΠΑΟΞΙΔΕΣ ρωτάω. Που έχουν παιδιά, γυναίκες, ζουν οι ίδιοι σε αυτή την πόλη, που είναι μέσα στη βρώμα και στη δυσοδεία. Και τα λες εμένα. Δεν τα λέω εσένα, δεν μιλάω μα εσένα. Εσύ αμέσως ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα φοράει. Βάλω μεταγραφές. Πρωτάθλημα. Από άλλο ταμείο παίρνει τα λεφτά για να τα δώσει στο θερμαϊκό. Από άλλο ταμείο. Είναι άλλο λογισμικό. Μία είναι η τσέπη. Η τσέπη δεν είναι μία. Μία είναι η τσέπη, ρε. Εγώ λοιπόν προτιμώ να είναι η πόλη μου καθαρή. Εννοείται. Και ο ΠΑΟΚ τέταρτος. Παρά να έχω αυτό το χάλι, αυτή τη βρώμα, αυτή την μπόχα, να λιποθυμάνε οι άλλοι από το κορδελό. Για τον Αργιανό. Είναι ο Άρης αυτή η κατάσταση. Και ακούγουν ξαφνικά τον Καρυπίδη να λέει: το πληρώνω εγώ. Ποιο να καθαρίσει ο θερμαϊκός. Να καθαρίσει ο θερμαϊκός. Ναι. Θα αρρωσταίνανε. Πόσες χιλιάδες είναι όλοι οι Αργιανοί. Πόσες χιλιάδες είναι. 250.000. Οι 225.000 θα πούν να καθαρμίσει ο θερμαϊκός. Να καθαρμίσει. Να καθαρίσει ο θερμαϊκός. Να καθαρμίσει. Και 25.000 γκάου θα πούνε να πάρει να βγει ο Άρης μπροστά. Από τον Ηρακλή θα λέγανε. Τι από τον Ηρακλή. Από τον Ηρακλή θα λέγανε. Από τον Ηρακλή θα λέγανε. Σε ποσοστό πες. Θες να σου πω τι θα λέγανε και οι τρεις. Ναι. Αλήθεια. Το 95% λες θα έλεγε να καθαρίσει η πόλη. Θες να σου πω την αλήθεια. Μισό λεπτό. Άρα καταλήγεις. Από αυτό που αντιλαμβάνω. Ναι, ναι. Το 95% θα έλεγε να καθαρίσει ο θερμαϊκός και η πόλη. Και το 5%. Και το 5% οι οπαδοί οργανωμένοι. Οι δημοσιογράφοι. Οι ό,τι θες, οι όσοι είναι στο payroll θα λέγανε όχι την ομάδα. Ξέρεις τι θα λέγανε όλοι μαζί αυτοί που θα λέγανε όχι. Να πάρουμε 20% από το έργο και δεν θα πούμε κι εμείς ναι. Μόλις παίρνανε την προμήθεια. Γιατί αυτοί είναι μαθημένοι στη μάζα. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Μόλις έλεγε εδώ ο Σαββίδης ποια είναι τα ραδιόφωνα, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή. Ποια είναι αυτά τα λιμοταγά. Ποιοι είναι οι οργανωμένοι οπαδοί που λιμάνε. Μάλιστα. Θα πάρετε κι εσείς 15% από το έργο για να μην φωνάζετε. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εσύ... Αν δεν τα πάρουνε. Θα πούνε μια δίτσα, εσύ, Αντρέα Μημάρη, που εκπροσωπείς μια εταιρεία η οποία βοηθάει στην υγεία, όταν ακούς ότι ένας επιχειρηματίας θα χρηματοδοτήσει και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά οικονομικά προκειμένου να καθαρίσει ο θερμαϊκός κόλπος, πώς το εισπράττεις όλο αυτό? Εγώ το εισπράττω πάντα θετικό, αλλά εννοείται. Στην Ελλάδα μάθαμε όλοι να λέμε ότι πάντα κάτι κρύβεται από πίσω. Έτσι. Mm-hmm. Πάντα κάτι κρύβεται από πίσω. Είναι αυτή η μη εμπιστοσύνη που δεν μπορούμε να δείξουμε γενικώς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή μας λένε καλημέρα και κοιτάμε έξω να δούμε είναι μέρα ή νύχτα. Αυτό. Γιατί πλέον όπως... έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε τίποτα και σε κανέναν. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι τραγικό. Τραγικό. Τραγικό δεν λες τίποτα όταν καλούμε εγώ αυτή τη στιγμή στους ακροατές. Όχι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντας, αλλά να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τους μιλάνε έντιμα. Που τους μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας, τη γλώσσα της οικογένειας, τους όρους και θεσμούς και αξίες και εκτιμένες και αυτονόητες που δεν μπορούν να φταρθούν. Τι δύσκολο είναι, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Όχι για να τον πείσεις. Για να μπορέσεις να του πιάσεις το χέρι, για να τον πεις, αδερφέ, εδώ είμαι. Είμαι αληθινός, είμαι truth, δεν είναι... Δεν είναι παραμύθι. Έτσι. Και εμείς αυτό προσπαθούμε, το κάνουμε καλά. Ο κόσμος μας δείχνει εμπιστοσύνη. Το τιμάμε αυτό. Γιατί αν ξεχνάς από που προέρχεσαι ή λαός χωρίς παρελθόν δεν έχει και μέλλον. Και είναι πολύ σπουδαίο να αποδείξεις ότι αυτό που υπόσχεσαι το κάνεις πράξη.
σοβαρά πάντα, χωρίς έπαρση, χωρίς φανφάρες, χωρίς παραπάνω λόγια. Δηλαδή κάποιος που παίρνει για ενημέρωση στο F-Club για να μάθει τι είναι η κάρτα υγείας, αν ακουστεί μία ανακρίβεια ή αναλήθεια από άνθρωπο συνεργάτη, έχει φύγει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει, γιατί ξέρεις, το λάθος των πολιτών πάνω στον ενθουσιασμό μπορεί να ρωτήσει ένας άνθρωπος, αυτό το έχω δωρεάν. Ναι, το έχεις. Αφού δεν το έχεις. Ακριβολογούμε και με την υγεία δεν κινδυνολογούμε. Με οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις οτιδήποτε. Πάνω στην υγεία πρέπει να είσαι σοβαρός, σωστός. 8 χρόνια που λειτουργούμε το κάνουμε σωστά και δίνουμε το δικαίωμα στον κόσμο, στον οικογενειάρχη, να εξυπηρετείται στις καλύτερες κλινικές σε επίγον περιστατικό εντελώς δωρεάν. Να έχει δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, να έχει διαγνωστικές χωρίς παραπεμπτικά από όσους μείνανε πλέον που εργάζονται, γιατί και αυτοί βιώνουν μια ταλαιπωρία. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης, έτσι, είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι. Άνθρωποι που έχουν καταστήματα και αδυνατούν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε αυτούς ούτε την οικογένειά τους. Και ακόμα και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια να έχεις μεγάλη έκπτωση. Αυτή είναι η κάρτα υγείας του F-Club. Έτσι, και το έχεις με 100 ευρώ για όλο τον χρόνο και μπορείς και έχεις κάλυψη πανελλαδικής και 24 ώρες γραμμής εξυπηρέτησης. Αερομεταφορά αν χρειαστεί. Αεροδιακομιδή, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ασθενοφόρο, εξετάσεις σε τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν. Βέβαια, μια γυναίκα τώρα που θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, ας πάει με παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, 45 ευρώ θα την πούμε. Ας πάει με την κάρτα του F-Club, την F-Ladies, χωρίς παραπεμπτικό έτσι. Είμαι μέλος του F-Club, 19 ευρώ. Και όχι ψηφιοποιημένη, ψηφιακή. Μένα με την ήθη. Εξετάσεις που δεν γράφονται από τα ταμεία πλέον, ή πρέπει να έχεις ιατρικό ιστορικό, μπορείς και τις κάνεις με την κάρτα του υγεία του F-Club και πολύ οικονομικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η ταχύτητα, η αμεσότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά τη βδομάδα και να πούμε και καλό μήνα στον κόσμο. Οπότε για σήμερα. 50 πρώτοι ακροατές που θα τηλεφωνήσουν, 23, 1500, 1500, επαναλαμβάνω, 23, 1500, 1500, θα δώσουμε το δικαίωμα σε 6 άτομα, που μπορεί και να μην είναι πρώτου βαθμού συγγένειες, είναι ανεφιλή, 6 μπορεί άτομα. Να είστε 6 άτομα σε ένα επαγγελματικό χώρο τώρα. Σωστά, και 6 να άτομα. Σαν οικογένεια, ναι. Σωστά, πλήρη κάλυψη. 16 μήνες, όχι 780 ευρώ που θα πληρώναν, 150 ευρώ και τα 6 άτομα για 16 μήνες, 50 πρώτοι φίλοι ακροατές. Οι 105 πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσετε τώρα, 105 πρώτοι, για να είστε καλά σου, για να μην λέω πάντα ένα νούμερο, 105 πρώτοι, 6 άτομα, 150 ευρώ για 16 μήνες. Σχεδόν 1,5 χρόνο. Σωστά. 23, 1500, 1500. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Α τη διαφυλάξει ο κάθε. Σε άτομα του βγαίνει 20 ευρώ το χρόνο, βέβαια. Ναι, αν το διαρρέσει το ποσό. Όχι, ρε φίλε. Λιγότερο από 20 ευρώ είναι. 20 ευρώ το άτομο. Ναι, τόσο. Σφεντών από το βολίδα. Είναι κάτι που πρέπει ο Έλληνας και ο Θεσσαλονικέας να αφυπνιστεί σε κομμάτι συνείδησης υγείας, γιατί υπάρχει λύση και είμαστε εδώ πέρα και τη δίνουμε στον κόσμο πάντα με τιμιότητα και με συγκράτεια και σοβαρότητα. Μάλιστα. Φιλιά στο Δημήτρη, ευχαριστώ για τον καφέ, πες τον. θα το πω. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, πριν πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, θα διαβάσω μηνύματα. Αρεσία 775, δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις. Μάθε να εκφράζεσαι, δεν είναι ντροπή. Εντάξει, κι εγώ σ' αγαπάω. Αλλά το να εκφράζεσαι ευπρεπώς δεν είναι κακό. Λοιπόν, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, καθώς το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου, ένα μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί, υπάρχει πλέον η οριστική διαγραφή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή αυτοκινήτου, καλείτε 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, 18133. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε γράμμες. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Το
αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεταναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Στα Lidl έχεις μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι και χαμηλές τιμές στο καλάθι. Έλα στα Lidl αυτή την εβδομάδα για στήθος γαλοπούλας βραστός σε φέτες αγρικία 500 γραμμάρια 29% φθηνότερα 2,99. Μούσλι 600 γραμμάρια 24% φθηνότερα 2,25. Και ελληνικές ντομάτες ετσαμπί το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,19. Όλα τα καλά στα λίγα. Γιατί κουφώματα πλάσμα? Γιατί έχουν φοβερό design. Προσφέρουν άψογη θερμομόνωση. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση ISO και CE. Έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Θέλετε κι άλλους λόγους για να αποκτήσετε κι εσείς τα κορυφαία κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά πλάσμα? Έχουμε 50 χρόνια κουφώματα πλάσμα Μαυρίδης και τιμές χονδρικής και άψογη τοποθέτηση από εξειδικευμένα συνεργεία. Βρείτε τα στο εργοστάσιό μας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, 21 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, και απολαύστε τα στην έκθεσή μας 800 τετραγωνικών μέτρων στροφή Μεσημερίου. Τηλέφωνο 2392-091.000. Το MOV Ευρώπουλο. Ένα σπάνιο πουλί που ξεχειμωνιάζει και ξεκαλοκαιριάζει πια μόνιμα στις πανέμορφες λίμνες της Λοζάνης, Γενέβης, Βασιλείας, κατακλείζοντας το βόρειο οικοσύστημα, τραπεζοσύστημα, καθώς φεύγει σε σμήνη από τον νότο. Μετάφραση Toyotomi. Απόδοση Toyotomi Inverter Α3 Plus. Σε αυτό το κλίμα, κλιματιστικό Toyotomi. Ούτε ένα ευρώπουλο για πέταμα. Toyotomi, η ιαπωνική απάντηση στον κλιματισμό. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι? Στάνταρ. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε Standard Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Γιωργάκι μου, πότε με το καλό θα παντρευτείτε με τη Στέλλα μου? Αργούμε. Ούτε αυτοκίνητο δεν έχω πάρει ακόμα. Και γιατί να πάρεις, Γιωργάκι μου, αφού μπορείς να μισθώσεις από τη Hertz πολύ οικονομικά? Ναι, αλλά βάλτε ασφάλεια, σέρβις. Τι να πρωτοπληρώσω? Και γιατί να πληρώσεις εσύ, Γιωργάκι μου, αφού τα αναλαμβάνει όλα η Hertz. Είναι και τα τέλη κυκλοφορίας. Και αυτά τα αναλαμβάνει η Hertz, Γιωργάκι μου. Και τα τέλη κυκλοφορίας. Και τα τέλη κυκλοφορίας, Γιωργάκι μου. Hertz Operating Lease και πες το ναι. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου με υπηρεσίες που μόνο η Hertz μπορεί να σου προσφέρει. Πες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Μασούτης, εδώ για σένα με μεγάλες προσφορές και το καλοκαίρι. Δευτέρα ως Τετάρτη, όλα τα προϊόντα φρουκτής 50% φθηνότερα. Προϊόντα Διαντερμίν, Go to Be, αποσμητικά και αφρόλουτρα 50% φθηνότερα. Νεομάτς Κον και Τζέλ, η συσκευασία μόνο 4,90. Και προϊόντα καθαρισμού Vetex 40% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Full Car Service, 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, πανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Και για τα κάμπριο αυτοκίνητα, το Full Car Service λύνει κάθε πρόβλημα σε περίπτωση σκισίματος της κουκούλας, σε προβλήματα μηχανισμού και σε επισκευές ηλιορροφών. Πλακάκια θες? Εμιγκρές. Τώρα, πλακάκια τείχου και δαπέδου όλων των διαστάσεων σε στόκ μόνο 5 ευρώ και 90 λεπτά. Εμιγκρές. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Τηλέφωνο 2310-466-314. Επειδή τέτοιες προσφορές τις θες. Μπουνσατό.
Το ωραιότερο κάστρο άνοιξε τις πύλες του για το καλοκαίρι και σε περιμένει. Bon Chateau, στο δασόκτημα ωραίο κάστρο. Bon Chateau, για ποτό και φαγητό με την παρέα σου. Ασυναγώνιστη θέα, ιδανικό περιβάλλον, χαμηλή μουσική και ωραίες γεύσεις. Ιδανικός πολυχώρος για δεξιώσεις μπροστά στη φωτιζόμενη πισίνα με την υπογραφή της Hutos Catering. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο όλη την ημέρα με πάρκινγκ και παιδική χαρά. Τηλέφωνο 694-600. Bon Chateau, το όνειρο στην κορυφή του ωραιοκάστρου. Για πού το έβαλες, νεαρέ μου? Έχουμε ραντεβού με τον μπαμπά να περάσουμε εκταίο. Και πού θα γίνει αυτό? Στο Autotechnic, βρε μαμά. Εκεί που ελέγχουν το αυτοκίνητό σου, για να δουν αν είναι όλα εντάξει. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Έτσι είναι, μεγάλε. Autotechnic, το κταίο των μηχανικών. Τηλέφωνο για ραντεβού 2310-685-800. Φέτος το καλοκαίρι, μία είναι η λύση. Ζορπίδης τουριστικός οργανισμός. Κλείνεις τις διακοπές των ονείρων σου, πληρώνεις σε 12 άτοκες δόσεις και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζορπίδης.gr. Και φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος. Κάνε κράτηση τώρα. Είναι το σπίτι σας άδειο και θέλετε να το νοικιάσετε? Το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, NRC, νοικιάζει το σπίτι σας άμεσα και απλά. Καλέστε στο 2310 545 220, υπογράψτε συμβόλαιο με την NRC και εξασφαλίστε το ενοίκιο σας. Μάθετε περισσότερα και λύστε όλες σας τις απορίες στο 2310 545 220. 65 χρόνια τώρα η NRC υποστηρίζει ανθρώπους σε ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2310 545 220. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Μα τι λαχταριστό μήλο είναι αυτό! Μα η φρεσκάδα! Και κοίτα εδώ τιμές! Μα η οικονομία βλέπεις! Και μα η ποιότητα βλέπω! Και μα η ποικιλία βλέπω! Όλα όπως τα θέλω στα My Market! Άλλο Market, άλλο My Market! Οι αξίες μας κάνουν τη διαφορά για εσάς! Ανακαλύψτε τώρα τη διαφορά στο νέο κατάστημα στην Πότσαρη, αλλά και στα άλλα 10 My Market της Θεσσαλονίκης. My Market, εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. You drive. Ρε, κάνε άκρη, ρε! You drive. You. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Εντάξει, άστο. We drive. Οδηγάμε μαζί, επιστρέφουμε μαζί. Από την Κυριακή 18 Ιουνίου και για όλες τις Κυριακές του καλοκαιριού. Επιστρέφουμε μαζί με το Μετρόπολης. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο παλμός της επιστροφής χτυπάει εδώ. Το Μετρόπολης. Με ρεπορτάζ από την κίνηση στους δρόμους, από όλες τις οδικές αρτηρίες, από Χαλκιδική, Καβάλα, Κατερίνη, θα σας δίνει ανά πάσα στιγμή εικόνα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Πώς να μην είμαι νευριασμένος! Πώς να μην είμαστε νευρικοί! Ζωντανές συνδέσεις και άμεση επικοινωνία. Μένουμε ενημερωμένοι και φυσικά ακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και όλη την ειδησιογραφία. Όπως πάντα μαζί. We Drive. Με Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο. 4 ώρες επιστρέφοντας μαζί. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαντημένοι την Εσκιάδη Μπαλοδήμο, στη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, με Kia Picanto και Kia Rio, τα καινούργια, ολοκένουργια, τα οποία μπορείτε να δείτε εκεί, να τα οδηγήσετε και αν είναι σύμφωνα με τα δικά σας γούστα, να τα κάνετε δικά σας. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596, όπου φροντίζουν όλα τα αυτοκίνητα να υπάρχουν και για οδηγική δοκιμή, για test drive δηλαδή. Τα 390 άρια είναι δικά σας, 955 κενό. Το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και ρωτάω τους φίλους του ΠΑΟΚ σήμερα και τα κατ' επέκταση του Ηρακλή, του Άρη και των υπολείπων. Όχι, όχι, του ΠΑΟΚ.
του ΠΑΟΚ, γιατί είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Ο πρόεδρος λέει, πληρώνω και καθαρίζω το Θερμαϊκό. Πρωτάθλημα ή Θερμαϊκό. Το ΠΑΟΞΙ της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μη μου βγει από Καβάλα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κολοράντο κτλ. Αυτός που εισπνέει τη Βοθρίλαρα. Ναι. Ο άλλος δεν εισπνέει Βοθρίλα, δεν τον νοιάζει αυτόν. Κατάλαβες. Θα δούμε τι θα σε πει. Θα δούμε τι θα σε πει. Λοιπόν. Μόνο κάνεις κανίβαλος, μάω θα σε πει. Με το μπακ. Με το μπακ, ρε καπέτα κάνει. Ό,τι θέλει. Ο μπακ, ρε πέρα πρωτάδρυμα, ρε καφρο μάι. Έλα, εχθρέ των σεισμολόγων. Έλα, πάμε στο κόμμο. Όχι εχθρέ των σεισμολόγων. Εχθρέ. Όχι εχθρέ. Τους έβγαλες άχρηστους. Ναι, τους... Για μένα είναι. Να γίνει σεισμό στο κεφάλι σου, μπάς και στην έλπη. Δεν θα με σώσουν οι σεισμολόγοι. Πάντως ούτε και ο Άγιος Ραφαήλ μπορεί. Θα σου πούνε όμως πόσα ρίχτερ ήταν. Ναι, μεγάλη δουλειά. Το κούνημα φαίνεται. Από κούνημα ξέρεις εσύ, έμπειρος. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα, Καλώς ήταν. Τι έγινε. Καλό μήνα. Επίσης. Τρεις του μηνός είναι. Ξέρεις πως πεθάνω δύο μέρες τώρα. Ναι. Πριν αναφερθώ σε εσάς κύριε Κόκκινε, επειδή η συγκεκριμένη εκπομπή έχει πάρα πολλούς ακροατές, οπαδούς και πλάγους της ΣΑΕΚ, θα πω το εξής. Δύο λογάκια για την ομάδα μου. Κύριε Μελισανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανατε ρόμπαξη κούμποτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με εξέσατε με τις δύο τελευταίες μεταγραφές, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ κόστησαν 2 εκατομμύρια ευρώ και κάτι γύρω στο 2.600, δεν κάνω λάθος, από το Τόσι και το Λιβάγια, με παρακινήσατε για να αγοράσω εισιτήριο διαρκείας. Και επίσης να πω ότι από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, οι οποίες θα κυνηγήσουν πρωτάθλημα, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η πιο έτοιμη ομάδα για διεκδίκηση πρωταθλήματος με βάση το ρόστερ, το περσινό κορμό και τον προπονητή είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες. Οπότε πάμε όλοι να στηρίξουμε τώρα την ομαδάρα. Μήπως έρθει και ο Αραούχο, μήπως δεν το χρειάζονται αυτοί. Και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πούμε ο μήνος του Europa League, να μιλάμε λίγο ρεαλιστικά. Και να κυνηγήσουμε και το όνειρο που είναι το Champions League. Γιατί πρωτάθλημα κύπελλο, εγώ θα βάλω το σπίτι μου, το χωράφι μου, το τρακτέρ μου, το αυτοκίνητό μου, τα ομόλογα που δεν έχω, τις καταθέσεις που δεν έχω και οτιδήποτε άλλο. Να πω τώρα σε εσά λίγο, κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ. Αφού μπορέσετε και γνωρίζετε πότε θα εκδικαστεί μια δικαστική υπόθεση αθλητικού περιεχομένου 10 μέρες πριν γίνει η εκδίκαση. Ναι. Πρώτον, να μας πείτε αν σας το είπε ο κύριος Μάρδα, ο κύριος Δενιτέλος. Και δεύτερον, μήπως γνωρίζετε και την έκβαση της υπόθεσης κανείς δεν πήγε αρνητική για τον Ηρακλή. Θα είναι θετική. Σας είπα ότι θα είναι θετική. Συγγνώμη λίγο, στην Αγγλία, μια εταιρεία στοιχημάτων το έδινε κάπου 2.100 μονάδες να βρει ποια μέρα θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης και ποια θα είναι η έκβασή της. Επομένως, εάν στις 6 Ιουλίου θα το βάλει κανένα πουσόλ από τον Εστιάδη, σημαίνει ότι το ήξερε. Συγγνώμη, ρε εσύ, με συγχωρείς. Λες να σου λέω μια ημερομηνία έτσι επειδή μου καρφώθηκε. Ωραία, παιδί μου, σου είπε ο άλλος ή ο Βενιζέλος, ο Πασόκε. Άκου να δεις πράσινο καμπιά. Το ποια είναι η πηγή μου δεν θα αποκαλύψω ποτέ. Εγώ δεν εκθέτω κόσμο. Ναι, ναι. Γιατί ορίζω ότι είσαι Πασόκ τότε. Δεν είμαι Πασόκ. Γιατί γύρισε τα χρόνια και μέχρι του πρώτου συντρόφου τότε. Δεν λέγει ότι σε ενόχλησε. Για το, για το Αγία Σοφία δεν σου είπα και την είδε ότι η ημερομηνία ήταν αυτή. Φύγε ρε, φύγε, φτάνει. Αφού είσαι κοσμένος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Ράσε τι κάνω εγώ. Μάθε. Ωραία, και ο Αραούχο θα κλείσει στην ΑΕΚ, εντάξει. Γιατί κρύβεσαι, ρε. Τι πρόβλημα έχεις με μένα, μωρή πρασινό καμπιά. Θα λέω ότι είμαι Πασόκ, ρε, όταν σου λέω Αραούχο, όχι, εγώ Ηρακλής είμαι, το λέω, δεν τρέπομαι. Τι Ηρακλής είμαι, Πασόκ, είσαι κολοφετωμένος μέχρι τα κουζένια. Έκλεισες, έκλεισες. Σε ενοχλεί που ο Ηρακλής θα κερδίσει πανηγυρικά. Φτάνει, φύγε. Ναι. Θα πας στην πορεία αύριο, Κόκκινε. Πρέπει να δίνουν λογαριασμό, τι κάνω. Ε, βέβαια, δημόσιο πρόσωπο είσαι στα οπαδικά, ναι. Βέβαια. Στα προσωπικά, όχι. Στα οπαδικά, ναι. Στα εργασιακά, ναι. Θα πας, ναι ή όχι. Θα κρυθώ από ό,τι κάνω. Άρα δεν θα πας. Επόμενη γραμμή. Δεν με νοιάζει εμένα. Ξέρω, δεν κακό. Ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από τη Βέρεια. Ναι. Ναι. Και έχω θέση για το θέμα αυτό, για το που έβαλε ο Ιβάν και για να καθαρίσει. Πείτε έχω θέση. Ναι, για πες. Το έργο αυτό που έκανε είναι θεάρεστο. Είναι ωραίο έργο. Αν κάνει.
θα το κάνει. Αν το αφήσω... κάνει, αν είναι αλήθεια τώρα, αν είναι ψέμα, εγώ δεν είμαι ειδικό. Ξέρει και γιατί άλλο το κάνει. Ορίστε. Για να του αρνηθούνε. Και αν του αρνηθούνε, πάει να πει ότι αυτοί, αν μπορούσαν να κάνουν ένα έργο τέτοιο, θα θέλανε μίζες. Ενώ αυτό το κάνει έτσι. Δηλαδή πάει κόντρα στη λαμογιά την ελληνική, ο Ιβάν. Τους κάνει ρόπες. Αν το πούνε, συγγνώμη. Αν το πούνε τον Ιβάν, όχι, δεν θέλουμε. Θα πρέπει να βγουν 100.000 Θεσσαλονικείς στο δρόμο και να αρχίσουν να δέρνουνε. Βουλευτές, υπουργούς. Μεταφορικά να δέρνουν, να φωνάζουν δηλαδή. Ναι, για ποιο λόγο. Εάν λοιπόν, για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί αυτοί θα κάνουν το έργο, αν το κάνουν, για να οικονομήσουν μίζες. Καλά κάνουνε. Και ο Ιβάν καλά κάνει. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Γιατί και το άλλο, αν δώσει για τον ΠΑΟΚ, Ζάβα θα τα δώσει. Καλά κάνουνε. Συγγνώμη, εσύ είσαι το παδός του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Μάλιστα. Και έχουμε και να διαλέξουμε. Πρωτάθλημα ή θερμαϊκό καθαρό. Τι κάνουμε. Και τα δύο. Ο ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Να καθαρίσει πρώτα, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα άμα βρουμάει θερμαϊκό. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα, θερμαϊκό ή πρωτάθλημα. Θερμαϊκό. Να σε καλά, ευχαριστώ. Επειδή είσαι ευεργιώτη, γι' αυτό το λες. Όχι, τι πράγμα, τι είπες. Επειδή είσαι ευεργιώτη, γι' αυτό το λες. Ένας λόγος παραπάνω. Τι σημασία έχει, ρε, με τον πάω και ημέρε. Μάλιστα. Πάει, πάει, επόμενη γραμμή. Άμα πάει και τα δύο, ακόμα καλύτερα. Φύγαμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Ποιο θερμαϊκό, ρε φίλε, πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα! Πρωτάθλημα και φυσάμε όλοι μαζί μετά να φύγουν τα φύγια. Εσείς δεν μπορείτε να διώξετε κουνούπι από τις κουρτίνες σας, ρε. Καλά, καλά. Να φυσίξεις, ρε βλαχοπάωση. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Τα γαροπάωση. Αν ο Σαββίδης δεν είχε το Μακεδονία Παλάς και το λιμάνι και είχε το Φιλίππιον, το ξενοδοχείο και το αεροδρόμιο, θα έκανε δωρεάν τον καθαρισμό του θερμαϊκού. Ένα δεν ανέρει το άλλο. Σε πειράζει εσένα. Εσείς αρέσει να περπατάς αυτό το βόθρο. Δηλαδή, εσύ μειώνεις την αξία της πράξεως και βάζεις σαν σκεπτικό το... Βάζεις το πρωτάθλημα της ομάδας σου περισσότερο από την υγιεινή της πόλης που ζεις. Θέλω να πω το άλλο. Όχι, θέλω να πω το άλλο. Είσαι κάφρος Παοξής και κόβες. Μην ψήφισες ένα-ένα. Και εσύ κάφρος δημοσιογράφος. Είσαι κάφρος Παοξής, κανίβαλος, που βάζεις την υγιεινή της πόλης σου και την καθαριότητα της πόλης σου και την υγεία των παιδιών σου και των εγγονών σου με ένα βρωμό πρωτάθλημα. Επόμενη γραμμή. Καλά κάνει η Μέρκελ και μας κάνει αυτά που μας κάνει. Κοπρίτες. Επόμενη γραμμή, ναι. Κοπρίτες. Καλημέρα. Ραδιοθερμαϊκός. Ραδιοθερμαϊκός. Ναι, λοιπόν. Τι έγινε, ρε. Δεν μου λέτε. Ναι. Το Μακεδονία Παλάς ποιος το έχει. Δεν λέγεται Μακεδονία Παλάς. Πώς λέγεται. Μη ρε κόκκινε με το χιούμορ σου. Μόλις ποιος το έχει. Ο Σαββίδης το έχει, ναι. Ο Σαββίδης. Εσύ, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Αν ήθελες να μείνεις στο ξενοδοχείο και να πληρώσεις 250 ευρώ τη βραδιά προς τη θάλασσα. Ναι. Γιατί αν η παιδιά έχει η μισή τιμή. Ναι. Θα πήγαινες αυτή τη στιγμή. Όχι, θα πήγαινα στο Μαμαδά το ξενοδοχείο. Που είναι από την άλλη μεριά. Στο Πόρτο Παλά. Στο Πόρτο Παλά και θα πλήρωνα και λιγότερα και θα είχα και καλύτερο. Άρα για τα συμφέροντα κοιτάει. Ναι. Βρε, πέρα από αυτό. Εσύ ρε, σατανά. Αντί να πεις μπράβο, βλέπεις ήδη ον όφελος. Άρα λοιπόν, πρωτάθλημα ή βολεϊκός καθαρισμός. Πώς, πρώτα το καθαρισμό. Πάμε επόμενη γραμμή, καθαρισμός. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, δηλαδή και άμα πάρουμε πρωτάθλημα, πού θα πάμε ρε παιδιά να το πανηγυρίσουμε, δηλαδή μέσα στη Βρώμα και στην Πίχλα. Ναι, είστε και αφακαντέ όλοι. Ναι, βέβαια. Τα νύχια κατάλαβε. Καλοκαιριάρικα, δηλαδή είναι δίλημα αυτό τώρα, δηλαδή σοβαρά μιλάτε. Ναι, ρε φίλε, είναι δίλημα. Με συγχωρείς, γιατί. Περίμενε. Μου λες μια άλλη επένδυση δηλαδή που κάνει αλλού και μου λες αυτή είναι να πούμε. Όπα, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Αυτό δεν είναι επένδυση, είναι δωρεά. Τι λες, μωρέ, που δεν είναι επένδυση. Δωρεά. Είναι άμεσα συνδεδεμένο, να πούμε, με τη μόστρα που πουλάει στο ξενοδοχείο του. Ρε φίλε, γιατί σκέφτεσαι έτσι. Έτσι σκέφτεσαι. Εγώ γιατί σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή, αυτό που λες, αλλιώς σκέφτεσαι. Ωραίος αυτός. Αυτό το ότι έρχεται σε σύγκρουση με την πράξη που κάνει. Δεν τον νοιάζει. Θέλει βρώμα για να μην πάει το Μακεδονία Παρασκαλά, αλλά θέλει και το πρωτάθλημα. Επόμενη γραμμή. Ναι. 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 Ράδιο Φυτοπλακτών. Ναι, ρε Φυτοπλακτών. Σωστά πήρατε. Λοιπόν, στο δίλημα να απαντήσω κι εγώ. Γιατί πήρες να μας πεις για τον καιρό ή για τον σεισμό. Θα σου πω και για την πορεία του Ηρακλή και αύριο. Λοιπόν,
Πρώτα απ' όλα, ρε παιδιά, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα έχει καθαρίσει ο Τερμαϊκός. Τι ερώτημα είναι αυτό. Τι είναι αυτό που λέω. Λογικό δεν είναι αυτό που λέω. Παρακάτω. Λοιπόν, αύριο τι ώρα είναι η πορεία, να ξέρουμε. Γιατί? Να μην κατέβουμε στο κέντρο. Να μην κατέβουμε. Θα κλείσουν οι δρόμοι. Εγνατία. Πού το κόκκινο δεν πάει. Φίλε, πού το κόκκινο δεν πάει. Δεν θα πάει ο κόκκινο. Ο Ηρακλής έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Μην στραγωγεί. Ναι, το ξέρουμε. Γρηγόρη, να ξέρουμε. Εκεί στο 150 με 151 να μην κινηθούμε καθόλου. Επόμενη γραμμή. Αλλά καλά, βγάλε. Επόμενο. Αφού δεν πα εσύ που είσαι πληθωρικό. Ναι. Καράδαλη θα πάει. Ας τον άνθρωπο, ρε, γέρος άνθρωπος. Γέρος είναι. Γέρος εσύ. Στέφανος, θα πάει. Πάλι ασχολείσαι. Θα πάει. Δεν ξέρω. Άμα δεν ασχολείται, δεν θα πάει. Θα πάει ο Μάνος να κλείσει το δρόμο. Μην τον πηγιάσει ο περιπτεράς που τον πλάκωσε και τον ξαναπλακώσει. Τίποτα. Τον πλάκωσε ο περιπτεράς. Δεν τον πλάκωσε ένας παγωξής περιπτεράς. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, ρε φίλε. Πρωτάθλημα ή Θερμαϊκό, τι θέλεις. Θερμαϊκό. Τι ομάδα είσαι. Παοκτήσιμο. Μ' αρέσει. Θα σου πω και γιατί θερμαϊκός. Γιατί. Γιατί ρε φίλος αύριο θα το κάνει δωρεά, οι άλλοι θα φάνε τα διπλά από ό,τι θα κοστίσει για να το κάνουν και πάλι ποιος θα την πληρώσει. Και δεν ρε φίλε. Ο Θεσσαλονικιός. Θα αρπάξουν οι κλεφταράδες μίζες σου λέει. Οι Ελληναράδες αυτό σου λέει. Πρώτον και δεύτερον, γιατί ρε φίλε έχουμε γίνει διεθνές ρεζίλοι με αυτή την κοτσάνα που έχει βγάλει ο Θερμαϊκός εκεί πέρα και τουρίστας τώρα δεν θα έρθει στο Θεσσαλονίκη να αφήσει το χρήμα του. Και μετά θα λένε μείωση στο τζίρο των μαγαζιών. Και ενώ θα βγουν να φωνάξουν όχι πρωτάθλημα. Καλύτερα Θερμαϊκό ρε φίλε και πρωτάθλημα δεν πάρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σε στεναχώρεσε κόκκινε, πρωτάθλημα θέλεις να πει. Όχι. Όχι. Ακούω. Όχι. Ακούω. Μουλάρι Κίνγκ. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα καθάριζα πρώτα το Θερμαϊκό, δεύτερο μετά εσάς τους δύο ναι. Και τρίτο θα έπαιρνα το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Όταν λες θα μας καθάρισε, μας πήγαινε βιολογικά. Θα μας έπλαινε. Εσύ, μη βιάζεσαι. Θα μας έπλαινε. Βιολογικά ή μεταφορικά. Θα σας έστελνα από εκεί που είστε. Τώρα μου αρέσεις. Οκ. Άντε γεια. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Σίγουρα Θερμαϊκός πρώτον και δεύτερον αυτή η απόφαση στο δίλημα αυτό μάλλον που Σαββίδη για μένα εμπεριέχει πολιτικό άρωμα. Δηλαδή, κάτσε αυτό θα πάει πιο ωραία, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σκέφτεται κάτι τέτοιο χωρίς να σκέφτεται να πραγματοποιηθεί. Ρε φίλε, συγγνώμη. Είναι ένα όνειρο των Θεσσαλονικαίων. Εγώ σημαίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Και, και με αυτόν τον τρόπο τώρα που θα τον πούνε όχι, ένα μεγάλο πλήθος Θεσσαλονικαίων θα πάρει πόντους ο Ιβάν πάρα πολλούς. Και αυτό που λέει ο φίλος, γιατί είναι δεδομένο ότι τα λαμόγια. Είναι δεδομένο ότι τα λαμόγια θα το πούνε όχι. Θα κερδίσει πόντους ο Ιβάν και είναι πολιτικό. Πολύ ωραία μιλάει. Φίλε, θα αν πολιτευτεί ο κύριος Σαββίδης, εγώ θα το ψηφίσω και με τα δύο τα χέρια. Και εγώ, και εγώ. Σωστό. Σωστό. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Οκ, okay, επόμενη γραμμή γιατί κάνει και τάγκ τάγκ. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Άκουλε. Εγώ είμαι Παοξής. Πολύ καλά κάνεις. Ωραία. Να πω το εξής πράγμα. Ναι. Αυτό που λένε οι Παοξίδες κιόλας ότι επειδή το Μακεδονία Παλάς είναι στο Θερμαϊκό μέσα, για μένα είναι λάθος. Γιατί τώρα με τα σκουπίδια που ήταν στις πόρτες μας μπροστά, εγώ που έχω μαγαζί δεν έπαιρνα να καθαρίσω τα σκουπίδια. Γιατί ήμουν εγώ εκεί μπροστά. Φυσικό και επόμενο δεν είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αν είσαι άνθρωπος, το κάνεις. Έτσι, άσχετα αν το μαγαζί είναι δικό σου ή δεν είναι. Φίλε, αυτό δεν είναι απλά θέμα ανθρωπιάς. Είναι μεγάλη μαγιά αυτό που κάνει. Η μεγαλύτερη μαγιά σε αυτό που κάνει είναι το ότι θα εισπράξει άρνηση από τα λαμόγια και θα γίνει ο χαμός. Και θα πρέπει εμείς εδώ, η βλαχοπαραγωγή και οι βλαχοδημοσιογράφοι του κάθε ραδιοφώνου, οτιδήποτε υποστηρίζει, αν αγαπάμε αυτή τη Βρωμόπολη εδώ πέρα που από ερωτική έγινε αντιερωτική, θα πρέπει να πούμε γιατί λαμόγια λέτε όχι στο Σαββίδι που θέλει να κάνει τον βιολογικό καθαρισμό, για ποιο λόγο. Εάν πούνε λοιπόν όχι στο Σαββίδι, που μπορεί να μπλοφάρει κιόλας, αλλά εγώ λέω δεν μπλοφάρει. Τότε είναι που πρέπει να κατέβετε 50 και 100 χιλιάδες για να δείξετε τον πολιτισμό σας.
τον Ιπποκράτη και τον Πλάτωνα και τον Ηρόδοτο, τους έχω γραμμένους στα μέζεά μου. Για πολιτισμό, εδώ είναι το θέμα. Σήμερα τι κάνουμε. Λοιπόν, όχι, πριν πάμε. Να πω λίγο για κάτι ακόμα. Ο Μπουτάρης τώρα τι κέρδισε ο Μπουτάρης με τα σκουπίδια. Δεν του είπε του συμβασιούχου, άμα δεν θέλετε, μην τα καθαρίζετε. Θα εγώ πάρω εγώ τον ιδιώτη. Ιδιώτες, ναι. Εγώ θα πάρω ιδιώτη. Βγήκε και ο Μπουτάρης κερδισμένος, ναι ή όχι. 100%. Έτσι είναι. Πάλι. Δηλαδή μην το κοιτάζουμε αν είμαι εγώ ΠΑΟΚ, αν είμαι εγώ Ηράκλης. Εμείς αυτή την πόλη ζούμε. Δεν ζούμε σε άλλη πόλη. Αυτή την πόλη πρέπει να έχουμε καθαρή. Δεν ζούμε σε άλλη πόλη. Αυτή την πόλη αναπνέουμε. Να είσαι και καλά. Να σου πω κάτι, όχι επειδή είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ο Σαββίδης έχει δώσει 5 φράγκα. Πώς το λένε, στην πόλη μας. Ποιος άλλος έχει δώσει. Σωστό. Ποιος άλλος ΠΑΟΚΣΙΣ έχει δώσει. Άσχετα άμα είναι Ρώσος ή άμα είναι Έλληνας ή ό,τι είναι. Τι με νοιάζει, βρε πλάκα μου κάνεις, βρε βοήθεια στην πόλη τώρα που ουρανοκατέβατη είναι αυτή. Ας είναι. Και του Ηρακλή, ας είναι και του Άρα, ας δώσει καλά φράγκο στην πόλη. Μπράβο φίλε που το σκέφτεσαι, να είσαι καλά. Κωστή, αυτό που σου είπε για κούνημα, λέει εγώ το έσλα και το έκανα δικό του. Ο μοναδικός Πασόκος που είναι κόκκινος και όχι πράσινος, ο 092. Εκεί είναι γνωστό ότι ατάκες αλλονών τις χρησιμοποιείς για δικές. Φίλε, σημασία δεν έχει αν κλέβεις, σημασία έχει πώς κλέβεις και πώς θα κλέβεις τα κλοπημένα. Μπράβο Γρηγόρη. Επηρεάζει άμεση την επένδυση του Βρασαίνια, λέει. Μέτοχο στο λιμάνι, δεν είναι βερταγάρια. Σε άλλο κόσμο στο λιμάνι είναι για εμπορική χρήση, όχι για να κάνεις μπάνιο, αλλά τόσο σου κόβει. Ποια η γνώμη για τον προγραμματισμό της ΑΕΚ, συμπληρωμένο ως 3 Ιουλίου και μετά απλά υπομονή για Αραούχο, 0-44. Η ΑΕΚ είναι μακράν η πιο σοβαρή ομάδα στο θέμα προγραμματισμού. Δείχνει ότι έχει. Άλλο μήνυμα. Ο Σαββίδης έχει και το Μακεδονία Παλάς, γι' αυτό καθαρίζει το Θερμαϊκό. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι έχει σχέση. Δεν αλλά... θα ωφεληθώ εγώ από αυτό. Η πόλη θα ωφεληθεί. Λοιπόν, πάει όλος και όσο έδωσε πριν την ενθική διαφήμιση για μελλοντικούς ψήφους, λέει 7-18. Mm. Εμφανίζει στοιχεία Μαρινέα και θα δει δημοτικού σύμβουλο στο δικό του υποψήφιο, λέει ο 580. Πιο πολύ γουστάρουμε που τα λιμά εδώ μπλε και 15 χρόνια είναι πέφτω, δεν πέφτω και τα άλλα τα λιμά με τα κίτρινα έχουν καθημεριωθεί σε μια ανυπόλυτη ομάδα γάμα εθνική. Άργος βίνεται και μας άρεσε, λέει ο 490. Καλά κάνει. Πάμε, κόμμα. Πάμε, κόμμα, έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, για το θέμα που θίξατε. Ναι, το θέμα. Παοξής. Όχι, δεν είμαι Παοξής, Γάβρος είμαι. Γάβρος. Γαύρος. Ναι. Και εμένα εδώ Θεσσαλονίκη. Βασικά για μένα να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Για να σου αιτιολογήσω και το. Γιατί. Μ' ακούτε. Ναι, φίλε, πες το. Γιατί αυτές τις μέρες εγώ δούλευα κέντρο. Υπήρχε μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα από τα σκουπίδια και από τη μυρωδιά, από το πλανκτόν, από αυτό. Ήταν ένα χάλι μαύρο δηλαδή το κέντρο. Όμως στις καφετέριες ήταν όλοι με το φρέντο, πρώτη μούρη μπροστά από τα σκουπίδια και πήραν. Άρα δεν τους ενοχλεί η μυρωδιά. Δεν τους ενοχλούσε τίποτα. Γιατί να μην πάρει το άθλημα ο ΠΑΟΚ. Καλύτερο δεν είναι αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Τους στυλές δηλαδή. Μάλιστα. Μια τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, από Αλεξάνδρεια παίρνω, Ολυμπιακός, Κώστας λέγομαι. Ναι, από το Γιδάρι. Λοιπόν, καταρχήν το θέμα με τη Θεσσαλονίκη δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα ένα πράγμα που χάρηκα φέτος τώρα έχει 2-3 μέρες, που η Αλεξάνδρεια πήρε το αφημί της του Διαγόρα Σιβαστής και του χρόνου με τον Ηρακλή θα έχουμε μεγάλα τέρμπι εδώ. Σας το είπα εγώ. Αυτά, ναι. Τίποτα άλλο. Ναι. Γεια σας, παιδικάρια. Ακροατής τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Λέει από το Σάββατο το πρωί ήταν γνωστό ότι την Κυριακή το βράδυ με την έλευση στον βορείο ανέμο θα καθάριζε ο Θερμαϊκός. Πράγμα που μπορείτε να διαπιστώσετε, λέει, αν πάτε από κοντά. Αυτό τι σχέση έχει με την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη. Ας μου εξηγήσει ο φίλος, δεν μπορώ να καταλάβω. Το ότι καθάρισε λίγο τον ανέμο και μπορεί να μην έχει πάλι ανέμους και να βρωμίσει. Θα γίνει. Όχι ρε παιδιά τώρα, τι επικοινωνιακούς. Αν θέλει να πει ότι το έκανε και με τι εννοεί και πώς εννοεί. Λοιπόν, διαλέξτε ανάμεσα από 1300 διεθνείς τάσεις χρωμάτων στη νέα βεντάλια Global της Vitex και δημιουργήστε το χώρο το οποίο ονειρεύεστε. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες στα καταστήματα Κοσμάογλου με τηλέφωνο το 2310-480-606-3 τον αριθμό, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. 550 χιλιόμετρα η διαδρομή του ΤΑΠ στην Ελλάδα και πάνω από 3.000 εργαζόμενοι ήδη. Τόσο μεγάλο έργο, σίγουρα κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα, 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 14 εκχιονιστικά, 22 οχήματα καθαριότητας και 17 δασικά οχήματα που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS, η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS, ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341 0917-57. Falcon Security GS. Η ασφάλειά σας, δική μας υπόθεση. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πω, τι έχω πάθει, φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Καζενκάρι, υπάρχουν πολλά. Αλλά το καζενκάρι του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός καζενκάρι. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Cash & Carry. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. Τηλέφωνο 2310-4747-85. Θερμαϊκός Cash & Carry. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο, θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε, έμεινα, δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, Λοναμπέλα, Βραζιλιάνο, Σταρασιατέλα, Σι Σινιόρ, Μερσί Μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένο.
Μαντάμ, τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Παντρεύεσαι? Βάλε την αναγγελία του γάμου σου μόνο με 14 ευρώ στις μετροαγγελίες της Metrosport. Δώρο με την αναγγελία του γάμου σου για τον μήνα Ιούλιο, ένα βραδινό μακιγιάζ από την Makeup Artist Βουλαλά Σοφία. Γραφεία υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο παπλής.gr. Τηλέφωνο 2310-900-360. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της πόλης είναι πάλι εδώ. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Happenings, χορός, μουσική, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο thesshalfmarathon.org έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 20 λεπτά μέχρι και τις 4 δηλαδή, για να ξέρετε και τι ώρα είναι, 4 παρά 20. Μετρόπολης 95,5, τα 3 εντάρια δικά σας. Μιλάμε για την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη, κατά κύριο λόγο να βοηθήσει οικονομικά για να καθαρίσει ο Θερμαϊκός, και το εξετάζουμε από άλλη οπτική γωνία, ούτε τι κάνουν ή τι δεν κάνουν. Ναι. Το βλέπουμε από τη μεριά του οπαδού. Δηλαδή, βλέπει ο οπαδός ότι οι μεταγραφές που γίνονται δεν τον καλύπτουν. Πώς αντιδράει, Θερμαϊκό ή πρωτάθλημα? Διαλέγει και παίρνει. Ναι. Εντάξει. Και το άλλο το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης και σημαντικό πάρα πολύ για το κομμάτι πολιτική, εάν ο Σαββίδης πει εγώ κάνω δωρεά το βιολογικό καθαρισμό και ας ωφεληθώ και σαν ξενοδόχος, θα το κάνω δωρεάν. Εάν του πούνε όχι, είναι αυτομάτως για μένα μαθηματική απόδειξη ότι τα έργα που είναι να γίνουν ή θα γίνουν ή έχουν γίνει, γίναν μόνο για τις μίζες. Γιατί όταν ότι κάτι άλλος, δεν πάει καλά. Είναι για τη μίζα. Εάν ότι άλλος, κάτι δεν πάει καλά. Μίζα. Τα ευκόλως ενώμενα παραλείπονται. Δεν είναι ευκόλως ενώμενα. Μπορεί άλλος να είναι από το κορδελιό και να μην καταλαβαίνει. Λοιπόν. Ναι. Τι. Χιουντάι Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Ναι, ναι. Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Κία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Με το Κία Πικάντο και το Κία Ρίο, τα πιο καινούργια μοντέλα στην αγορά. Μόνο εκεί πανελλαδικά. Πάτε, τα βλέπετε, τα οδηγείτε. Και αν είναι του γούστου σας και στα κυβικά που θέλετε, είναι καταπληκτικά αυτοκίνητα. Δεν το συζητάω, από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες. Τα κάνετε δικά σας, πρώτα από εκεί έτοιμο παράδοτα, μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος είναι ένα τσιγάρο δρόμος, ή στο 2310-596-596. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Ένα τσιγάρο δρόμος. Δρόμο.
Μια αγκαζιά δρόμο. Αυτό μου το λέει ο ψηλό. Ελά ρε τώρα στην Καλλικράτεια. Δεν το ξέρουν το ψηλό. Τι είναι ρε. Μια αγκαζιά δρόμο. Τώρα λες, το λέει ο ψηλό. Το κόσμο που ακούει δεν ξέρει πιο ψηλό. Ένα ψηλό. Δεν το ξέρουν το ψηλό. Πάνε στον κόσμο. Τώρα. Και τι έγινε. Πάνε, άτε. Ωραίο ψηλό. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ούτε θα παιδικό δεν είμαι ούτε παοκτή. Αλλά θα πω το εξή, ότι οτιδήποτε περιλαμβάνει χορηγία ή δωρεά προ το κοινό όφελο έπρεπε να το δεχτούν. Ούτε Θεσσαλονίκη ω ήμαδια με ενδιαφέρει αυτό. Εμεί το δεχόμαστε, φίλε. Τα λαμόγια δεν ξέρω τι θα πούνε. Δεν έχεις, είναι τραγικό δηλαδή να μπαίνουμε σε δεκαετία του 2017, σε τέτοιες εποχές κρίσης, να καθόμαστε και να συζητάμε τέτοια πράγματα. Στη στιγμή που ο άλλος χάσει και βάζει τα λεφτά του, οτιδήποτε περιλαμβάνει, ακόμα και που πίσω του να έχει πέντε πράγματα στο μυαλό του, πρέπει να το δεχτούν. Αυτό κάνει κάποιος άλλος. Και μια ερώτηση τώρα στον συνεργάτη σου, τον Ηρακλή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγγνώμη που ξέρασε το όνομά σου, φίλε μου. Κάνε τα πράγματα, Γρηγόρης. Γρηγόρη, γεια σου, Γρηγόρη. Η πορεία του οπαδών του Ηρακλή αύριο. Άντε και σώζεται ο Ηρακλής. Ναι. Θέλω να μου πεις την επόμενη μέρα. Το χρέος του Ηρακλή, είτε προς το κράτος, είτε προς τους παίχτες, ναι, είτε προς τους παράγοντες. Ακόμα και αν σωθεί, εγώ σου λέω αύριο σώζει το Ηρακλής, πέφτει ο Λεβαδιακός. Ναι. Θα διωκωθεί ή δεν θα διωκωθεί. Όχι, δεν θα διωκωθεί. Δηλαδή ο Ηρακλής θα αναστηθεί οικονομικά τα επόμενα χρόνια μετά από αυτή τη στιγμή. Εφόσον φύγει η υπάρχουσα διοίκηση, ναι, φυσικά. Στο 2017 με το τωρινό ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν υπάρχουν παράγοντες να επενδύσουν. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι να επενδύσουν στον Ηρακλή, φίλε. Μάλιστα. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αναρχική του Πολυτεχνείου. Καλά, οκ. Okay. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, η Ντίνα, η Χαρδομέτσα είμαι. Α, χρυσή μου, καλή δικιά μας. Τι κάνετε, αγόρια, καλά είστε. Πού είσαι, μωρή τρελή, εσύ. Πω, ακούστε να δείτε τι έπαθα. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο το μωρό μου την Πέμπτη, το λέω τι θα κάνουμε στο μωρό μου. Το Βαγγέλη. Μου λέει άσε δεν μπορώ, τρέχω με την ομάδα αυτή, να δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Του λέω πάλι θα κατέβει στην Αθήνα, δεν τρέπεσαι. Μου λέει πρέπει να κατέβω, τι να κάνω. Καλά το λέω μωρή, σε προμοτάρω σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις εκπομπές, δεν αφήνω κανένα να σε πλησιάσει. Δεν αξίζω ένα Σαββατοκύριακο μαζί σου. Μου λέει τι να κάνω, έχω δουλειά, μου λέει θα σου βγάλω εισιτήρια για Μύκονο. Πάω Μύκονο. Βλέπω κάτι πελεκάνους, κάτι περιστέρια. Γενικότερα είχε πολλά πουλιά. Αλλά σαν το δικό μου το πουλί κανενός. Το δικό μου το πουλί, δυο φορές πουλί μου. Κανενός αλλού τέτοιο. Δεν πρόκειται να τον αφήσω ποτέ. Θα τον υπερασπίζομαι μια ζωή. Και να μείνει ομάδα β' εθνική δεν με νοιάζει. Εγώ θα τον υπερασπίζομαι. Εσείς τι λέτε, έχει η ελπίδα η ομάδα να ανέβει? Όχι. Μα γιατί, τότε γιατί τον υπερασπίζομαι, δεν ξέρω, είμαι σε ένα ψυχολογικό τέλμα, θέλω να με βοηθήσετε. Εγώ τον υπερασπίζομαι, αλλά δεν θα ανέβει ομάδα, τι θα κάνω. Με την πουλοθεραπεία που έκανες τώρα δεν έγινε τίποτα. Με τρώει το λαρύγι μου, δεν ξέρω ρε παιδιά, πείτε μου, βοηθήστε με. Να ρωτήσω τον διπλανό μου που του κερνάει ψάρια. Να συνεχίζω να τον κερνάω ψάρια και να τον υπερασπίζομαι ή όχι, πείτε μου. Λέγε ρε αυτό που λέει. Ψάρια. Ψάρια, ναι. Λούτσιους. Τι να κάνω, θα ανέβει η ομάδα? Όχι. Θα μείνει χρεωμένη? Όχι. Εγώ τον υπερασπίζομαι αριστερά δεξιά, δεν θέλει να τον πλησιάσει κανείς. Να πηγαίνεις και λίγο από το κέντρο, όχι μόνο αριστερά και δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι τον υπερασπίζονται όλοι οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του Άρη, καθώς δεν έχουμε... Τον αγριέψαν οι οπαδοί του Άρη, κατάλαβες? Ναι, 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 ναι. Τον είπανε, κοίταξε να δεις, μόλις βγήκε ο δικηγόρος και έλεγε, κοίταξε να δεις, εμείς δεν γουστάρουμε έτσι σχέδιο, παλικαρίσια τόπρα, οι σουπεράδες ήταν παλικάρια, δεν μασάμε, δεν θέλουμε έτσι. Ξέραν την απόφαση. Κατάλαβες. Ξέραν την απόφαση και κάνανε μια ωραία επικοινωνία. Κάτι οχτάρια που έκανε το κίτρινο Πόρσε μετά να δεις. Οχ, μας την πέσανε. Σιγά, μη. Δηλαδή, να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Κάτι είχατε πει ότι θα έρθει κύριο Σαμανατίδη στην ομάδα του δικού μου. Ναι. Θα έρθει τελικά, πώς το βλέπετε? Προπονητής για τον Άρη θα ανακοινωθεί μετά την απόφαση του διαιτητικού. Ναι, βρε παιδιά, απλά μου είπε ότι άμα έρθει θα εξοφλήσουμε το δάνειο. Τι γίνεται? Δάνειο. Ναι, έτσι μου είπε. Λέει, άμα έρθει κύριος Περικλής, ό,τι χρέη είχαμε, λέει, σε τρεις μήνες θα τα ξεχράψουμε όλα. Όπως και με το Ραούλ, μπράβο. Θα πάρε δρόμο από εδώ. Ο άλλος θα αγοράζει αυτοκίνητο και κοντεύει να μην έχει καθόλου. Το κόντομα θα έχει κλατάρει, ναι. Ορίστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αναζητήσω συγγνώμη. Παρακαλώ. Που πήρα τηλέφωνο. Γρηγόρη. Διατάξτε. Σου είπα προηγουμένως ότι το Μακεδονία Παλάς ποιος το έχει. Και μου λες πρώτα απ' όλα δεν λέγεται έτσι. Ναι. Πώς λέγεται? Μόσχα Παλάς. Πώς? Μόσχα Παλάς. Μόσχα Παλάς. Ναι.
Για πάρε τηλέφωνο να δούμε στο ξενοδοχείο τι θα σου πούνε. Μακεδονία, παλά. Έλα ρε ούτσινα τώρα, έλα. Κολλάει το μυαλό σου, 40 βαθμούς κολλάει μου φαίνεται. Το δικό μου κολλάει. Εντάξει, δηλαδή δεν νιώθεις λίγο, τόσο πολύ σε πείραξε. Κοίταξε, αυτό είναι κρύο ανέκδοτο. Καλά, πες το, πες με, τι είμαι κρύος. Okay, και σου έκανε παρατήρηση ο άλλος. Δεκτό σου λέω. Τέλος πάντων. Άντε για... Θίξαμε κάποιον. Είμαι και κουρασμένος από το συνέδριο. Ναι, ναι, κλείσε. Λοιπόν, τι θα ήθελες να ήσουν σήμερα. Σήμερα, αυτή τη μέρα που ξημέρωσε σήμερα. Τι θα ήθελες να ήσουν, αν δεν ήσουν ο Γρηγόρης Κόκκινος. Τι θα ήθελα να ήμουν. Αν δεν ήσουν ο Γρηγόρης Κόκκινος, ποιος θα ήθελες να ήσουν σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ρε φίλε. Ναι, εγώ θα ήθελα να ήμουν η Μάρη Κυριακού. Μαρή λέγεται. Η Μαρή Κυριακού. Ξέρεις γιατί. Εντάξει, ούτε γνωστό είναι, είσαι γνωστή μπαϊσέξουλας. Άκου. Πόσα δισεκατομμύρια παίρνει η Μαρή Κυριακού πλέον μετά τον θάνατο του Μίνωα, εφόσον δεν πρόλαβε να βγει το διαζύγιο. Θα σας πέσουν τα μαλλιά. Πόσα. Τα ντερά της παίρνει. Και τι, να στεναχωρεθώ, να... Να στεναχωρεθείς που δεν είσαι η Μάρη Κυριακού, ρε βλάκα. 35, 38, πόσο 40 χρονών με τέτοια περιουσία. Ξέρεις τι έχει να φάει αυτή τώρα μέχρι τα 55-60. Ξέρεις τι χόρτασμα έχει. Θα σου πω ένα πράγμα να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Παρακαλώ, ναι. Έπεσε το Piper το οποίο είχε ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Ποιο Piper? Το μονοκινητήριο που είχε. Έπεσε το Piper. Έρχεται ο Αριστοτέλης. Είναι οι γιατροί του, οι οποίοι ξέρουμε, κρατούν. Λέει το γιατρό του, λέει, ναι. Πόσα είναι για να τον κάνετε καλά. Δεν υπάρχει. Και λέει δεν υπάρχει. Λέει, ναι. Μα λέει τα μηχανήματα κρατάμε, ναι. Λέει, μόνο, ναι, και μόνο, ναι, για να τον, ναι, δεις. Ναι. Βγαίνει έξω και υπάρχει αυτό και καταγγελμένο. Ναι. Και λέει κύριε Ωνάση, ναι, τι έχετε να πείτε. Λέει φτωχός είμαι. Φτωχός είναι. Αν καταλαβαίνεις ότι, ναι, μπροστά στη ματαιότητα αυτή. Ναι, ρε κόκκινε, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι θα πεθάνουν μια μέρα. Άλλο σε λέω. Είδες τι κολόφαρδία είναι να είσαι αυτή τη στιγμή γυναίκα του Κυριακού, να σε έχει διώξει, να μην προλάβει να βγει το δικαστήριο, να πεθαίνει ο άλλος στα 75, και να έχεις να πάρεις. Ποια Μενεγάκη, τι να κάνει Μενεγάκη. Ρε φίλε, συγγνώμη. Μενεγάκη δουλεύει 30 χρόνια. Άμα τα νομεροκάματα να πούμε. Άμα είναι άξια. Άμα είναι άξια. Μη. Άστα, πάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάλανε δισεκατομμύρια. Ναι. Ναι. Και καταστραφήκαν. Άμα παίζαν κουλοχέριδες, ναι. Δεν χρειάζεται. Μιλάμε να είσαι τώρα 40 χρονών. Λάθος κάνεις. Μέχρι τα 60 ξέρεις τι έχει. Εκτός αέρα θα σου πω και ονόματα. Αστάστο, μη. Ονόματα επιχειρηματιών. Καλά. Πάρε στον κόσμο, άντε. Ναι. Έλα, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι, αλλά μην φυσάς τη μύτη σου μπροστά σου. Στον άνεμο. Για το χθεσινό το μάτς. Το Αριστοτέλο με το Εθνικό με το όρο τον Παράς. Το 6-0 λες. Ας το 6-0, εγώ ήμουν στο κήπεδο. Μάλιστα. 50 βαθμούς δημοκρασία. Ναι. Πώς αυτή η ΕΠΟ επιτρέψει αυτό το μάτι να γίνει σε αυτή τη δημοκρασία. Ναι. Και ποιος αναλαμβάνει την κάθε ευθύνη. Αν πεθάνει κανένας. Αν συμβεί κάτι στο κήπεδο σε κανένα παιδί. Καλή ερώτηση. Και τι καλή ερώτηση. Φυσικά. Πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκεί. Εντάξει, ευχαριστηθήκαμε. Εγώ είμαι το Εθνικό Πεντοόρ. Είχα δύο τρίτες στο κήπεδο. Κάναν διάλειμμα οι διαιτητές. Πόσο παλμούς είχε η καρδιά μου την ώρα και παρακαλούσα να μην πάθει κάτι κανένας από τους δύο. Όχι τους δύο. Και τον άλλο τον φυσικά, γιατί δικά μας παιδιά είναι, δεν είναι ξένα. Καλά, άλλο να πεθάνει το δικό σου παιδί, άλλο να πεθάνει το ξένο. Και τα άλλα παιδιά δικά σου. Τι δικά σου. Λοιπόν. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα είπε ο Ραγκάτσης προχθές το πρωί και τον άκουσα, και έχει μεγάλο δίκιο και καλά που τους είπε ντροπή, έσχος. Ρε φίλε, τα είπα αλλά δεν τον άκουσα. Συγγνώμη. Ποιος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας? Ο Γραμμένος είναι. Ο Γραμμένος είναι. Ο Γραμμένος είναι ένα άβουλο όν. Προσωπικότητα μηδέν. Ηγετική φυσιογνωμία μηδέν. Πάει ο ΠΑΟΚ με αυτό να πάρει την ΕΠΟ. Θα μας σκοτώσει. Τι φταίνε τα παιδάκια. Προσωπικότητα μηδέν, ρε. Μηδέν, ρε. Ανοίγεις μέτωπα. Εδώ βγαίνει στον Κανελάκη 5 ώρα και σε πιάνει ο ύπνος, τρακαίνει στον δρόμο. Κύριε Κανελάκη. Βρίζει και τον Κανελάκη τώρα. Τι, ο Κανελάκης δεν φταίει. Θα μας κυνηγάνε όλοι το. Ποιος. Μας κυνηγάνε ο Γραμμένος. Μας κυνηγάει ο Κυριακού. Μας κυνηγάει και ο Γραμμένος. Κυριακού πέθανε, δεν μας κυνηγάει. Άκουρε φίλε. Για να κάνει αυτό διακοπή πρέπει να έχει προσωπικότητα ο άλλος.
Ο άλλος είναι παιδί άβουλο. Ο γραμμένος. Ένα καλό παιδί άβουλο. Άβουλο. 60 χρονών παιδί λέει. Φρε παιδί 60 χρονών άβουλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έχει μυαλό να πει έχει 50 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να πάθει κανένας κανένα έβραμα. Στη Βουλγαρία πέθανε ένα στο τζόκινγκ απάνω ηλίθιος. Να μην λέω ηλίθιος γιατί και εγώ τζόκινγκ κάνω. Μπορεί να ακούσετε καμιά μέρα ότι ξαπλώθηκα ανάσχελα. Αλλά θέλω να σε πω. Εσείς ηλίθιος και χωρίς να κάνετε τζόκινγκ. Σωστό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Για το δίλημα που θέσατε, μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Ναι, να απαντήσω. Θερμαϊκό ή για πρωτάθλημα. Ούτε. Θερμαϊκό ή πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ έχω μια τρίτη. Επειδή είμαι η μανιώδης καπνιστής, θέλω φτηνά και πολλά τσιγάρα. Γεια σας. Στον επόμενο. Άμα θες φτηνά και πολλά τσιγάρα, τράβα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα βρεις 30 Ρώσους να τα δίνουν μισό ευρώ. Δεν είναι Ρώσοι. Δεν είναι Ρώσοι, τι στο διάλογο είναι. Γεωργιανοί τι είναι. Κανένας δεν πάει και να τους πιάσει. Κανένα δεν ασχολείται, το κράτο κτλ. Τράβα εκεί πάνω Αριστοτέλους Εγνατία, πάρε 50 κούτες και μάζα. Από εκεί πάει αεροπλάνο και παίρνει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Φού κυκλοφορούν νόθα τσιγάρα. Άμα θέλετε να του πιάσετε, του πιάνετε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άντε. Έλα, εγώ είμαι παιδιά. Εσύ είσαι. Και μπορεί να γράψει τον περιπτερά παιδιά. Γιατί δεν έχει ο περιπτεράς άδεια. Έλα, γεια σα. Έλα, φίλε. Και το κόκκινο είναι περήφανο που βγήκαν τέταρτε οι Ελληνίδε. Έλα. Δεν καταλαβαίνω, ρε! Θα δώσει και ένα μπάτσο Ισπανού. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα που έφυγε ο παλιά στο Survivor, πάνε κάτω το μάγκα. Έλα, φίλε. Παιδιά, να μιλήσω. Να μιλήσω, ναι. Γεια σα. Μπορεί να είμαι ερωτευτή. Το 68 είμαι, το 68 πάω ξύσει. 58 είμαι, πάω ξύσει. Κύριο... Ναι, ναι, 68, το 68 γεννηθεί. Α, το 58 γεννηθεί. Το 68, ρε. Είσαι και περήφανο στα αυτιά, όχι μόνο στο κεφάλι. 68. Ναι. 68. Λοιπόν, Θερμαϊκό, γιατί το ένα χέρι είναι βιτάλο. Α φάει κι αυτό, αλλά να κάνει κι αυτό κάτι. Μα δεν έχει να πάρει κάτι από το Θερμαϊκό. Θα φάει κι αυτό. Συγγνώμη, δεν έχει να πάρει κάτι από αυτό. Θα πάρει κι αυτό. Τι θα πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για βάλε μας το πνεύμα. Θα πάρει κι αυτό. Θα του. Ρε παιδάκι μου, όλες οι δουλειές έτσι γίνονται. Δώσε μου για να σου δώσω. Δεν το ξέρετε. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Αλλά από τον καθαρισμό του Θερμαϊκού, τι θα πάρει. Τι θα πάρει. Θα πάρει το... Μια γαρίδα με 7 κεφάλια που θα βγει από μέσα από το Θερμαϊκό. Όχι, ρε, με 7 κεφάλια, έλα. Ρε, φυτοπλακτών είναι τώρα, έλα, μην τρελαθεί. Φυτοπλακτών, γίνεται... Εδώ υπάρχουν άλλοι που ψαρεύουν εκεί πέρα, ρε. Είναι τρελή για δέσμο. Εντάξει, το ξέρω, του έχω δει. Τους έχω δει. Εγώ είμαι και κανένα τζόκινγκ και λέει, πρόσεξε, λέει, να πούμε. Μην πατήσει, λέει, την αυτή. Παίρνω σε ένα τα τρία νησιά που θα σώσουν την Ελλάδα από το μνημόνιο. Εντάξει. Το Άγιο Όρος, δηλαδή, σε αυτό. Όχι, ρε φίλε. Σε ένα από τα τρία νησιά που θα σώσουν οικονομικά την Ελλάδα. Από το μνημόνιο. Η Κρήτη. Σε ένα από τα τρία νησιά. Κρήτη. Ένα από τα τρία. Μπορεί να διαλέξει. Δεν σου λέω ποιο. Μύκονο, Κρήτη λοιπόν. Και άλλο ένα. Όχι, δεν είναι Κρήτη. Μύκονο είναι. Είναι Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο. Τέλος. Αυτά θα πουλήσουμε δηλαδή. Είναι. Όχι, δεν τα πουλήσουμε. Πλακώνεται η ΣΔΟΕ και γράφει συνέχεια. Κόκκινα, άμα τα πουλήσαμε και οικονομούσαμε, θα ήθελε να τα πουλήσουμε ή θα πουλήσει. Είμαι Έλληνα μεγάλο. Ναι, 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 αμέ, ναι. Είμαι Έλληνα μεγάλο. Ναι. Άμα δώσουμε εσένα για να ξεχρεώσουμε, σε δίνω. Εντάξει, ναι, ναι, σε θυσιάζω. Λοιπόν, τέλο πάντων. Όσο για τον ΠΑΟΚ, να σα πω και για τον ΠΑΟΚ. Και ο Μαρινάκης ο ίδιος να ήταν πάνω, πρωτάθλημα δεν θα παίρναμε. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κάτσε να δούμε γρήγορα και άλλου δύο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο κύριο. Ναι. Απελπισμένο. Ναι. Ο πρώτο-τελευταίο, έλα. Έλα. Γεια σα, κύριε. Γεια σα, κύριε. Κύριο Κώστας είναι από την Κατερίνη. Γι' αυτό δεν βρωμάει η Κατερίνη. Τι γίνεται. Από έγκριτο δημοσιογράφο τη πόλη σα άκουσα σήμερα ότι ο αέρα το εξαφάνισε το πλάνκτο. Ναι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι καθάρισε ο Θερμαϊκό. Τις μεταγραφές της ΑΕΚ, πώς τις είδατε, παιδιά? Άριστες. Σαν κινήσεις. Δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε αγωνιστικά. Σαν κινήσεις άριστες. Ακόμα μία είναι να γίνει ένας Ισλανδός. Και παίζει ακόμα και του Αραούχο το θέμα. Ο Αραούχο, κύριε Κώστα, θα σας πω τι γίνεται από Ισπανία μεριά. Ναι. Η Λας Πάλμας δεν τον υπολογίζει για του χρόνου. Είναι ένας παίκτης όμως όπου τον υπολογίζει να βγάλει λεφτά. Για να πάρει λεφτά, από τη στιγμή που τον θέλει η ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα παίξει στα προκριματικά του Champions League, θα έχει την ευκαιρία να δείξει την αξία του. Οπότε τη συμφέρει την Λας Πάλμας να τον δώσει στην ΑΕΚ. Για το Λιβάγια έχεις άποψη, Γρηγόρη? Εγώ όχι. Τον είδα σε μερικά αυτά. Δεν τον θεωρώ τον καλύτερο παίκτη, αλλά είναι γενικότερα ό,τι είναι με την πρώην Ιουγκοσλαβία,
διατηρώ επιφυλάξεις προς το καλό, όχι προς το αρνητικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι ταλέντα. Τελευταίος για σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αυτό που λέει, να σου πω για τη Μαρή Κυριακού που έλεγες. Ναι. Το ξέρεις ότι αν ο Μίνωας πέθανε δυστυχώς, στη διαθήκη του βάλει να αυτή να μην πάρει φράγκο, δεν παίρνει τίποτα. Ποιο, ναι, αλλά... ποιος το είπε αυτό, περίμενε. Ποιος το λέει αυτό, φίλε. Αν λέει, αν. Αν. Όχι, λέει αν. Η διαθήκη αυτό που λες δεν υπάρχει, φίλε, λάθος κάνεις. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Ρε φίλε, άκου λίγο, συγγνώμη. Επειδή έτυχε το συγκεκριμένο θέμα να απασχολήσει φίλους μου δικηγόρους οι οποίοι με εξηγούσαν μια κατάσταση. Το ξέρει, άκου. Λοιπόν, ναι, άκου. Έχεις ένα σπίτι εσύ. Ναι. Ναι. Και έχεις τρία παιδιά. Ναι. Και λες, το γράφω στο ένα παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με τα θάνατον. Ναι. Αν πάνε στο δικαστήριο, ξέρεις θα πει ο δικαστής. Ναι, τι. Δια του τρία. Δεν πάει να γράψει ό,τι θέλεις. Τι λες, ρε. Άμα το γράψεις πριν. Έχεις τρελαθεί, ρε. Ρε, αν γράψεις τη διαθήκη ότι με τα θάνατον, όπως και ό,τι ρευστό έχεις. Πάνε και το διαιρεί. Ποια είναι τα νόμιμα μέλη, τα παιδιά, η σύζυγος και τα διαιρεί, το καταλαβαίνω. Είναι de facto. Αυτά που λέει ο Κόκκινος. Αυτό που σου λέω είναι. Δεν υπάρχει. Άκου, φίλε. Okay, αυτά που λέει ο Κόκκινος είναι αν πεθάνω εγώ ή ο Κόκκινος ή ο Ιχολύπτης. Όταν περίμενε. Σωστά μιλάω. Περίμενε, περίμενε. Όταν σταμάταρε Κόκκινε, σταμάταρε έξυπνε, η Μάρη Κυριακού λοιπόν. Όταν παντρεύτηκε το μήνα, πήγαν τα παιδιά και λένε μπαμπά, κοίταξε να δεις, θα χωρίσουμε αυτό και τα λοιπά. Και καλά έκαναν τα παιδιά. Εκεί λοιπόν πας στο δικηγόρο, όταν παίρνει ο Κυριακού τη Μάρη, 50 χρόνια νεότερη, και κάνει την ιδιωτική συμφωνία, η οποία είναι ακέραια μέχρι το τέλος. Ναι, να πω κάτι. Άμα στην διαθήκη έχει επακριβώς να λέει ότι η ΤΑΔΗ Μαρή. Δεν μετράει, όχι. Δεν παίρνει τίποτα. Δεν μετράει. Δεν μετράει σίγουρα. Ρε φίλε. Έχω λόγο να επιμένω. Αφού δεν έχει κάνει νομικό σοκολί. Δεν έκανα. Σου λέω την αντιμετώπιση. Να σου πω ένα πράγμα. Μία... ότι... είναι στην ελίτ η κοινωνική του θέση και κάθε μέρα. Μία ακόμα. Ποιος μεγάλος επιχειρηματίας συγχωρέθηκε πρόσφατα. Ο κύριος Γιαννόπουλος, σωστά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η πρώην του σύζυγος λέει στα παιδιά ότι δεν είχε μία. Πέθανε φτωχός. Ναι. Και η υπόθεση πάει δικαστικά. Εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει στα δικαστικά ή τι θα κάνετε. Μπορεί αυτό στην διαθήκη να γίνει. Ο Κωστής είπε, είπε κάτι σοφό. Είπε είναι από τις σπάνιες φορές που είπε κάτι σοφό. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Ότι στο επίπεδο. Ναι, μπράβο, ότι στο δικό μου το επίπεδο και το δικό του. Αυτό λέει ο νόμος. Στο επίπεδο των μεγάλων μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Εγώ δεν λέω τι λέει σε επίπεδο μεγάλων. Λέω τι εισέπραξα από έγκριτους νομικούς. Σε λογικές περιπτώσεις. Έγκριτους νομικούς που πίνουν ένα whisky τζόνι χαλασμένο με κάτι ξηρούς καρπούς που είναι από πρόπερση. Αυτή είναι η έγκριτη νομική που κάνει παρέα ο Κόκκινος. Κλείσε φίλε, για χαρά. Ρε το Κόκκινο. Έγκριτος νομικός. Το σαν φιστίκι άμα το πετάξεις κάνεις ένα καρούμπολο 40 πόντους θα πούμε. Καλό είναι οι γονείς. Καλό είναι οι γονείς που δεν έχουν θέματα. Κληρονομικά ναι, να τα διευθετούν πολύ πριν το θάνατό τους παρά μετά. Μπράβο, καλά, εντάξει. Γιατί αλλιώς έχουν θέμα. Δημιουργούνται προβλήματα. Άρα οι έξυπνοι γονείς κάνουν αυτό εδώ και ο Κυριακού ήταν από τους έξυπνους ανθρώπους. Δεν και... αμφιβάλλω. Μπράβο. Απλά λέω ότι αν πάει όπως. Τώρα τα χέσει τον Κυριακού. Θεός χωρέσει τον. Άστο το θέμα. Να... Αφού δεν πιστεύει, τι Θεός χωρέσει την ψυχούλα του. Που δεν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, θα το συγχωρέσει. Φανταστείτε να πίστευε. Άκουδο Γρηγόρη. Άκουδο Αγιορίτη. Άκουδο εκεί με του καλοκαίρου που έχουν πει. Εμένα δεν καθόλου τιμή μου. Άκουσε να δεις. Τι καταλάβαμε σήμερα. Ότι όλοι θέλουν το Θερμαϊκό. Όχι. Ότι κανένας παοξής δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα. Άμα αυτοί είχαν στόχο το πρωτάθλημα, θα βγαίναν να καυγίζαν και θα λέγανε. Κανένας παοξής ούτε πιστεύει στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Ούτε έχει στόχο. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Που σημαίνει ότι ο Πάοκ είναι εντός των συνόρων του. Αλλά τα χείλη των ασεβών. Φεύγω, γεια. Να σου κάνω το Ισοκράτημα, έλα. Πάτρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου ειδήσεις ακολουθούν και αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι με Γιαλαμά και Δήμου. Να είστε καλά. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Τίτλοι επικαιρότητας.